Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Να ενημερώσω ότι την ώρα που εγώ σηκώθηκα και βγήκα έξω. Αφού ετοιμάστηκα και βγήκα έξω προς το σπίτι, προς το στούντιο, ο ήλιος δεν είχε βγει ακόμη πίσω από το βουνό. Καλημέρα, Βασίλη. Είναι αυτό που λέμε χάραγα. Αχάραγα. Καλημέρα, Αλεξία. Αχάραγα οι καλημέρες, λοιπόν. Καλημέρα για όλο τον κόσμο. Γιατί το συνορίζεις, βρε, παιδί. Εσύ ξέρεις γιατί τώρα δεν να πούμε. Γιατί πρέπει πλέον. Και πάλι κάτι θα ξεχάσεις. Το ξέχασα. Ναι, ξέχασα να πω καλημέρα στους διαδικτυακούς μας φίλους μέσα από τις σελίδες μας στο Facebook. Δεν πειράζει, σας στείλω τη φωτογραφία αργότερα, μην ανησυχείτε. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς που μας βλέπετε και μας ακούτε. Μας βλέπετε από το κανάλι μας στο YouTube DRI Web TV. Μας βλέπετε μέσα από τις αργολικές ειδήσεις. Μας βλέπετε ζωντανά από τις σελίδες μας στο Facebook. Μας ακούτε από το Live24 αλλά και από τα FM στους 92,2. Να στείλουμε την καλημέρα μας στο Γιώργο Τορασιά και το Βαγγέλη το Μπουγιώτη. Καλημέρα. Και θα μου επιτρέψεις, Βασίλη μου, πριν ξεκινήσουμε την ειδησιογραφία και του Σαββατοκύριακου αλλά και της ημέρας, θα ήθελα να αναφερθώ στο θάνατο του Κυριάκου Καλκάνη, του φίλου, αγαπητού φίλου, δάσκαλου, δημοσιογράφου, ίσως από τους μοναδικούς, πραγματικούς δημοσιογράφους του νομού, θα μου επιτρέψεις. Ο Κυριάκος Καλκάνης έφυγε νωρίς το πρωί του Σαββάτου στις 10 Φεβρουαρίου σε μονάδα αποκατάστασης της Τρίπολης, έχοντας ταλαιπωρηθεί τον τελευταίο καιρό. Η δημοσιογραφία γι' αυτόν ήταν τρόπος ζωής και μέγα πάθος από τη δεκαετία του 60, με μια φωτογραφική μηχανή στο χέρι και ένα μπλοκάκι όπου έτρεχε παντού. Ανταποκριτής πολλών αθηναϊκών εφημερίδων, κυνηγήθηκε από τη Χούντα πιστός πάντα στις ιδέες και τις αρχές του. Από τα πρώτα στελέχη της Ένωσης Κεντρώου και μετά του Πασόκ στην Αργολίδα, έδωσε τους αγώνες του ως πολίτης αλλά και ως δημοσιογράφος. Εξέδωσε την εφημερίδα Ειδήσεις περίπου το 1987 και αυτή η εφημερίδα ήταν το τρίτο του παιδί μετά τον Πέτρο και τον Παναγιώτη. Πέρασε πολλές δυσκολίες, αλλά με το μανιάτικο πείσμα του διελήγησε. Έχοντας περάσει τα 85, γύριζε στον Ναύπλιο, μοιράζοντας την εφημερίδα του χέρι-χέρι. Ήταν η εφημερίδα που έγραφε ο ίδιος. Θα είμαστε συλληπιτήρια στους οικείους να ευχηθούμε. Βεβαίως. Στον Κυριάκο Καλκάνη. Τώρα, από πού να σε ξεκινήσω. Τι να σε πω, κάτι να που πάμε... δεν προλάβαμε να πούμε την Παρασκευή, θες. Να πάμε από εκεί, λες. Να πάμε από εκεί. Είχαμε μια σημαντική επιβεβαίωση είδησης, mm-hmm. που γνωρίζαμε όλοι τέλος πάντων. Το ΚΕΜΧ, όπως το ξέραμε, το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Μηχανικού που λειτουργεί στο Ναύπλιο από τα μέσα της δεκαετίας του 40, αν δεν κάνω λάθος. 47-46, κάπου εκεί, ως Κέντρο Εκπαιδεύσεως Νεοσυλλέκτων, έπαψε να λειτουργεί. Η τελευταία ορκωμοσία έγινε την Παρασκευή, προχθές. Θα δούμε ένα βιντεάκι στο οποίο μιλάει στην κάμερα των αργολικών ειδήσεων ο διευθυντής της Διεύθυνσης Μηχανικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ο υποστράτηγος κ. Λάλλος, όπου εξηγεί, τέλος πάντων, αναφέρεται στην αναστολή λειτουργίας του κέντρου. Πάμε να ακούσουμε αυτή τη δήλωση και στη συνέχεια θα πούμε τα υπόλοιπα. Πάμε αν να ακούσουμε έτοιμοι, και να δούμε. Να δούμε λίγο τι δήλωσε ο υποστράτηγος. Είμαστε έτοιμοι στον αέρα. Η εκπαίδευση των ασυλλόγητων οπλιτών εντάσσεται στην γενικότερη προσπάθεια βελτιστοποίησης των διαδικασιών λειτουργίας των ενόπλων δυνάμεων και της επαύξησης επιχειρησιακής ετοιμότητάς τους. Με σκοπό να έχουμε μια επαύξηση πόρων, ανθρώπινου δυναμικού, μέσων και δυνάμεων. Στο προαναφερόμενο πλαίσιο, από τη 2018 Β' ΕΣΟ, η κατάταξη των νεοσυλλέκτων οπλιτών θα γίνεται στα σημεία υποδοχής, κυρίως στον Εύρο και στα νησιά, και η εκπαίδευση θα γίνεται στις μονάδες εκστρατείας, προκειμένου οι στρατιώτες να έχουν μεγαλύτερο χρόνο στις μονάδες εκστρατείας και να αυξηθεί το ποσοστό επάντρωσης των μονάδων. Σε ό,τι αφορά την τύχη των κέντρων εκπαιδεύσεως των νεοσυλλέκτων οπλιτών, που πλέον δεν θα γίνεται η κατάταξη των νεοσυλλέκτων οπλιτών σε αυτά, το θέμα εξετάζεται από την υπηρεσία. Έχει πολλές παραμέτρους, οι οποίες αφού εξεταστούν θα ληφθούν τελικές αποφάσεις. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία απόφαση του συγκεκριμένου κέντρου εάν θα λειτουργήσει με άλλη μορφή. Μάλιστα. Να πούμε, πριν σχολιάσουμε τις δηλώσεις, ότι στην ορκωμοσία περήφανος πατέρας ήταν και ο Δημήτρης Καμπόσος εκεί. Βέβαια. Γιατί είχαμε ορκωμοσία ακριβώς των ιών. Έδωσαν τον όρκο του Έλληνα οπλίτη προς την πατρίδα. Τώρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα
Θέλω να σχολιάσω. Καταλαβαίνω τη θέση στην οποία βρίσκονται οι διευθυντές των διευθύνσεων του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Οι οποίοι εντάξει, μπορεί να μην εκφράζουν, μπορεί να μην είναι η πολιτική ηγεσία, αλλά κατά κανόνα εκφράζουν τη βούληση, αν θες, της πολιτικής ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων. Μας είπε λοιπόν εδώ ο στρατηγός ότι τέλος πάντων αυτό που γίνεται, ότι κλείνουν τα κέντρα και κατ' επέκταση κλείνει και το ΚΕΜΧ, είναι για καλό των ενόπλων δυνάμεων, ότι τέλος πάντων θα συλλογωθούν περισσότερες μονάδες. Δεν θέλω να πω περισσότερα, με κάθε σεβασμό εκεί έτσι προς τους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων, δεν θέλω να το σχολιάσω αυτό. Στέκομαι στο ότι η Αλεξία το ΚΕΜΧ κλείνει στην ουσία, δηλαδή πάει να λειτουργεί ως κέντρο εκπαιδεύσεως νεοσυλλέκτων και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Πρόκειται για έναν χώρο που έχει πολύ μεγάλες υποδομές, έχει θαλάμους, έχει κρεβάτια, έχει μαγειρία. Μπορούμε να κάνουμε και εμείς λοιπόν να περνάμε από το μυαλό μας διάφορες σκέψεις. Από τη στιγμή που δεν μας λένε ότι θα γίνει αυτό, έχουμε και εμείς κάθε δικαίωμα να σκεφτόμαστε τα χειρότερα. Βεβαίως. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Και από τη στιγμή που δεν έχουμε εδώ, με συγχωρείς, ως τοπική κοινωνία, εγώ θυμάμαι την άλλη φορά υπήρξε ένας ξεσηκωμός. Αυτή τη φορά, εδώ κατά κάποιο τρόπο πέρασα το φέκιστο, μου επιτρέπεις, αυτή η εξέλιξη για το ΚΕΜΧ. Όπως ακριβώς το είπες. Και εντάξει, υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις, δεν λέω, και από το εργατικό κέντρο και από ανακοινώσεις και από την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Αργολίτας. Αλλά από εκεί και πέρα κινητοποίηση. Δεν είδα για παράδειγμα ένα έκτακτο δημοτικό συμβούλιο, εκτός και αν μου διαφεύγει. Θα μου πεις, βρε μεγάλε τώρα, αυτά είναι η λυμένη απόφαση. Ωραία, να δεχθώ ότι είναι η λυμένη απόφαση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τι θα κάνουμε, θα πάρουμε τα άρματα, ξέρω, θα μείνουμε στον καμένο με το κλίνεις. Δεν λέω αυτό ακριβώς. Λέω, υπάρχει όμως κάποια επαφή της τοπικής, της δημοτικής αρχής, των βουλευτών με την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπου να ξέρουμε τι θα γίνει. Διότι ο ένας κοιτάει τον άλλον εδώ και δεν ξέρουμε τι μένει γενέστε. Ο στρατηγός άκουσε τι είπε, δεν ξέρουμε ακόμα λέει τι θα γίνει. Ποιος ξέρει? Δεν είδα καμία αντίδραση από εδώ. Δεν είδα κάποια ενόχληση στον τοπικό βουλευτή, στον κύριο Γκιόλα, το κυβερνητικό. Σαν να μην υπάρχει. Δηλαδή το ΚΕΜΧ δεν το θέλουμε? Ένα ναύπλιο που από τον Νοέμβριο μέχρι το Φεβρουάριο-Μάρτιο ξέρουμε πολύ καλά πόσο πέφτει. Και δεν θα μιλήσω για την ιστορική διάσταση που είπε ο κύριος Μπαρού την άλλη φορά, που είναι εξαιρετικά σημαντική. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Είναι πολύ σημαντική. Εγώ όμως θα είμαι πιο κυνικός και θα μείνω καθαρά, αν θες, στο κομμάτι της τοπικής οικονομίας. Ξέρουμε τι σημαίνει ΚΕΜΧ για το ναύπλιο? Για μια μικρή πόλη όπως είναι το ναύπλιο? Δεν βλέπω να κουνιέται. Για μια πολύ μικρή πόλη όπως είναι το ναύπλιο. Δεν βλέπω να κουνιέται κανείς. Ξέρουμε τι σημαίνει. Ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει. Γιατί δεν έγινε αυτό το πράγμα? Το ξαναλέω, να ξέρουμε τουλάχιστον ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Δεν είδα όπως την άλλη φορά, νομίζω επί Σαμαρά ήταν τότε, που ξεσηκώθηκαν, έκλεισε για κάποιους μήνες, για κάποιες ΕΣΟ. 2-3 ΕΣΟ, δεν θυμάμαι πόσες δεν πήρε, 4, δεν θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει, ξαναλειτουργήσε. Εγώ λέω, μα θα πει κάποιος και τι θα αλλάξει. Να ξέρουμε τουλάχιστον ποια είναι η στόχευση της κυβέρνησης. Θα μας πει κάποιος. Ο κυβερνητικός βουλευτής ξέρει. Ο δήμαρχος ξέρει. Ο περιφερειάρχης ξέρει. Ποιος ξέρει? Για να μάθουν και οι κάτοικοι. Οι κάτοικοι βλέπουν ξαφνικά μια δομή σημαντικότατη για την περιοχή μας να πάει να λειτουργεί ως κέντρο εκπαιδεύσεως νεοσυλλέκτων. Ότι το στρατόπεδο θα μείνει ανοιχτό. Εντάξει, θα μείνει ανοιχτό. Θα μείνουν μέσα κάποιοι αξιωματικοί, κάποιο πολιτικό προσωπικό ενδεχομένως. Ναι, δεν είναι το ίδιο όμως, το ξέρουμε όλοι αυτό. Και πάλι και ο στρατηγός πάλι μας είπε ότι δεν ξέρω τι θα γίνει. Είπε, δεν ξέρω ακόμα τίποτα. Πότε θα το μάθουμε? Δεν είναι ξεκάθαρο. Πότε θα το μάθουμε αυτό το πράγμα εμείς? Με συγχωρείς. Το ξαναλέω. Έχουμε καταλάβει τι σημαίνει ΚΕΜΧ για τον ναύπλιο. Ειδικότερα την περίοδο που δεν. Γιατί όσο και να θέλουμε να έχει τον ναύπλιο 365 μέρες τουρισμό, δεν έχει 365 μέρες τουρισμό. Εδώ ζούμε. Το ξέρουμε. Βγείτε μια βόλτα τον Φεβρουάριο, βγείτε μια βόλτα τον Ιανουάριο, βγείτε μια βόλτα τον Νοέμβριο. Δεν είναι το ναύπλιο αυτό που ξέραμε κάποτε. Δεν είναι. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι το λέω εγώ από το μυαλό μου. Όσο και να θέλουμε, προφανώς και θέλουμε να διαφημίσουμε την πόλη μας, ναι. Το δεν έχει να κάνει με διαφήμιση, ούτε είναι δυσφήμιση. Είναι μια πραγματικότητα. Και έχουμε μια δομή λοιπόν, η οποία εισφέρει στην δύσκολη καθημερινότητα όλων των ναυπλιωτών σε θέματα πραγματικής οικονομίας να φεύγει. Και εμείς εδώ δεν ξέρουμε τίποτα. Περιμένω, δεν ξέρω αν είναι αργά, αν πέταξε το πουλάκι, πιθανότατα πέταξε. Καλά, αυτό το συζητάμε. Τουλάχιστον, τι μπορούμε να το κάνουμε από εδώ και πέρα το ΚΕΜΧ? Το ΚΕΜΧ έκλεισε ως κέντρο εκπαιδεύσεως νεοσυλλέκτων. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα, θα μας σταματήσει κάποιος? Δήμαρχος, βουλευτές, κάποιος? Γιώργο Ανδρίτσα, τυχαίο ήταν αυτό το περιστατικό που μόλις τώρα μου έστειλες? Δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Ορίστε.
Είπες ένα όνομα, δεν θα πω. Ένα όνομα, μια ιστορία. Αυτό το όνομα, εγώ μια ιστορία. Το είπα τώρα. Ναι, δεν θα σου πω. Είσαι σένα το είπα. Α πούμε μετά, το είπε στον αέρα. Λοιπόν, αυτό το όνομα, μια ιστορία, μόλις πέρασε μπροστά. Γιώργο και εντάξει. Πολύ τυχαία, εσύ δεν γίνεται αυτό. Μικρή η κοινωνία μας, βρε Γιώργο. Δίπλα μας είναι ο ένας πέφτει πάνω στον άλλον. Εντάξει. Όχι, δεν έπεσε ο ένας πάνω στον άλλον. Ο Γιώργος στη ρέντρα του. Ναι, θέλω να πω ότι μια βόλτα μα βγούμε, όλοι θα πέσουμε ένας πάνω στον άλλον. Δεν είναι τίποτα. Τυχαίο. Και το συγκεκριμένο σημείο. Οκ. Εντάξει, δεν είναι κάτι. Πάντως το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Με το κέντρο εκπαιδεύσεως μηχανικού, το θέμα είναι πάρα πολύ είναι πολύ σοβαρό και δυστυχώς θεωρώ ότι πέρασε, το ξαναλέω, μου επιτρέπεται ο όρος, ατουφέκιστο. Αυτό κατάλαβα εγώ. Βρεθήκαμε πρώτο τελεσμένων, κλείνουν τα κέντρα, ναι, και δεν ξέρουμε τι θα γίνει το ναύπλιο. Αυτό ξέρω. Καλά, δεν μιλάω για τον κυβερνητικό βουλευτή, εντάξει, όχι στον κόσμο τόσο απλώς και ανύπαρκτη. Εντάξει. Πώς είπες, δεν είναι καμιά κριτική θεάτρου, δεν είναι καμιά βέβαια θεατρική παράσταση για να μας γράψει ο κύριος Γκιόλας κείμενο, να μας την κρίνει. Σιγά τώρα το ΚΕΜΧ τώρα, αφού είμαστε και αντιμιλιταριστές εμείς, δεν είμαστε και τίποτα. Τίποτα. Δεν υπάρχει μούγκα. Μουγκαμάρα εντελώς. Βέβαια. Εγώ άκουσα τον κύριο Καλοθέο προχτές, άκουσα τι μας είπε. Πάω λέει σε άλλες πόλεις και βλέπω ότι δομές μεγάλες όπως στρατόπεδα και πανεπιστήμια φαίνεται ότι αφήνουν κάτι στην περιοχή. Και είναι μια πραγματικότητα. Εντάξει, δηλαδή αυτό ποιος μπορεί να το αμφισβητήσει. Μεγάλες δομές. Έτσι δεν είναι. Εγώ που κατάγομαι από την περιοχή ξέρω ότι για παράδειγμα στο Μεσολόγγι που λειτουργούν και ΤΕΗ, λειτουργούσε και κέντρο νεοσυλλέκτων για δεκαετίες επίσης, μια μικρή πόλη όπως το Ναύπλιο. Με ιστορία, αλλά εν πάση περιπτώσει πολύ μικρή πόλη, ζούσε αποκλειστικά από αυτές τις δομές. Εμείς εδώ το ΚΕΜΧ. Αν μου πείτε ότι, αν μας πει η κυβέρνηση ότι εσείς στο Ναύπλιο, ρε παιδιά, έχετε ανοίξει βιομηχανίες, βιοτεχνίες, έχετε εισοδήματα, αυξάνετε το ΑΕΠ της περιοχής, το τοπικό, αν θέλετε έτσι. Καταχρηστικά χρησιμοποιώ τον όρο ΑΕΠ. Οπότε δεν έχετε ανάγκη να το καταλάβω. Δηλαδή, αν μας έλεγαν ότι κοιτάξτε να δείτε, κλείνει το ΚΕΜΧ, αλλά σας ανοίγουμε, σας φέρουμε δύο βιοτεχνίες εκεί στην περιοχή ή δύο μεγάλες υποδομές που θα εισφέρουν στην τοπική κοινωνία, μπορούσα, αν θες, να το καταλάβω. Τι όνειρα έχεις δει, πρόεδρε? Λέω, κάνω μια κουβέντα για να δούμε τι γίνεται. Γιατί κάτι δεν έχω καταλάβει εγώ καλά. Ίσως η χειμερή ανάρκεια όλο το όχι, δεν κοιμόμουν. Εγώ είδα, περάσαν από τόσες πίτες οι βουλευτές αυτό το διάστημα. Δεν είδα, πέρα από κάποιες χαλαρές ερωτήσεις, δεν είδα να γίνει κάτι για το ΚΕΜΧ. Αυτό λέω. Καλά, αυτό δεν λέω, ξέρω τι όνειρα είδες. Δεν είδα κανένα όνειρο. Ξύπνησα μια μέρα και εγώ όπως και εσύ και βλέπουμε το ΚΕΜΧ να κλείνει. Αυτό το όνειρο είδα. Το απατηλό. Έτσι, και θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Το πιστεύεις ότι μπορεί να είναι απατηλό? Τι σημαίνει ΚΕΜΧ κλειστό? Δεν θα πω σε σενάρια, γιατί μου γράφουν πολλοί φίλοι. Σε ρωτάω, μπορεί να είναι απατηλό? Δεν είναι απατηλό, είναι πραγματικότητα. Το είπα με τον επίσημο τρόπο στρατηγό. Μου γράφουν κάποιοι φίλοι, θα φέρουν μετανάστες, θα φέρουν παράνομους μετανάστες, θα φέρουν Κογκολέζους, θα φέρουν Σενεγαλέζους. Βλέπετε ότι εγώ δεν είπα καν γι' αυτό, δεν μίλησα καν γι' αυτό, γιατί δεν θέλω να κάνω σενάρια. Αν και θα έχουμε κάθε λόγο να κάνουμε σενάρια. Δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Δεν ξέρω τι θα γίνει το ΚΕΜΧ. Ξέρω ότι έκλεισε ως μία δομή που εισέφερε στην τοπική οικονομία. Να μας πούν αυτοί λοιπόν που οραματίζονται την επόμενη μέρα, πώς την οραματίζονται για το ΚΕΜΧ. Θα γίνει μουσείο, θα γίνει κέντρο, πώς το λένε, εκπαιδεύσεως κάποιων μονάδων του στρατού. Τι θα γίνει, να ξέρουμε. Αυτό δεν ξέρουμε, αυτό ζητάμε να μάθουμε. Καταλαβαίνουμε ότι ήταν ελλειμμένη απόφαση. Αυτό ζητάμε και από τη Δημοτική Αρχή να μας πει. Καταλαβαίνουμε ότι είναι απόφαση ελλειμμένη να κλείσει. Ξέρει η Δημοτική Αρχή τι θα γίνει, ξέρει κάποιος βουλευτής. Εκτός και να ξέρω και δεν μας λένε. Για κάποιο λόγο. Εγώ αυτό ζητάω να μάθω. Δεν ζητάω. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορούσαν να αποτρέψουν το κλείσιμο. Μάλιστα. Γιατί καλά είναι τα ταξίδια, καλά είναι και τα θετικά γεγονότα και τα χρειαζόμαστε και ο τουρισμός και όλα. Μόνο για το ΚΕΜΧ δεν νοιάζεται κανένας. Το λέω με παράπονο. Με συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε σε ένα μεγάλο θέμα, σε μια μεγάλη τραγωδία. Μάλλον, αεροπλάνο με 71 επιβαίνεται σε νετρίδες στη Μόσχα για γνωστούς μέχρι στιγμής λόγους μετά την απογείωση του από το αεροδρόμιο. Είχε προορισμό το Όρσκ, μια πόλη που βρίσκεται κοντά στα σύνορα της Ρωσίας με το Καζακστάν και μόλις 5 λεπτά μετά από την απογείωσή του εξαφανίστηκε από τα ραντάρ του αεροσκάφου, σαν και στην ρωσική εταιρεία Savatov Airlines που ήταν τύπου AN-148. Η εταιρεία είχε στόλο 12 αεροσκαφών. Στο αεροπλάνο βρισκόντουσαν 65 επιβάτες και 6 μέλη πληρώματος. Ήδη έχουν εντυπωσιαστεί τα πρώτα συντρίμια του αεροσκάφου στην περιοχή Ραμάνσκογε, σε απόσταση 40 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο. Σύμφωνα με τα σωστικά συνεργεία, δεν υπάρχουν επιζώντες. Στα συλληπιτήριά του εξέφρασε ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν. Βασίλη, έχουμε ένα βίντεο. Τώρα ναι, δεν ξέρω αν είναι αυθεντικό, παιδιά. Δεν έχει επιβεβαιωθεί, όμως παίζει παντού. Φέρεται ότι είναι από κάμερα κλειστού κυκλώματος, από μια οικία. Ναι, ναι. Όπου δείχνει. Θα το δούμε. Αυτή η οικία. Μπορούμε, το σχολιάζουμε κιόλας.
Πολύ ωραία. Φαίνεται εδώ λοιπόν ότι είναι από την αυλή ενός σπιτιού. Να πούμε ότι η θερμοκρασία ήταν γύρω στους 5 βαθμούς. Ναι. Κατά περιόδου σημαίνουν το χιονοπτώ από το αεροσκάφο τύπου A148. Και θα δείτε εδώ στο βάθος, φαίνεται. Να το δείξουμε. Νομίζω φαίνεται και ο καπνός ήδη. Κάπου στο βάθος του. Α, εδώ. Αυτό εδώ είναι. Έτσι. Συντρίμια και οι ανθρώπινα μέλη έχουν σκορπιστεί σε ακτίνα ενός χιλιόμετρου από το σημείο της συντριβής. Ανέφεραν οι ερευνητές. Παράλληλα, είπαν πως ξεκίνησαν ποινική έρευνα για το ατύχημα. Ανάμεσα στις πιθανές αιτίες ανέφεραν και τις μετεωρολογικές συνθήκες, το ανθρώπινο λάθος αλλά και την τεχνική του αεροπλάνου. Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Sputnik, που επικαλείται εκπρόσωπο του αρχηγείου των επιχειρήσεων, η κατάσταση του πρώτου μαύρου κουτιού του αεροπλάνου που κατέγραψε τις παραμέτρους της πτήσης είναι σε ικανοποιητική κατάσταση, ενώ η αναζήτηση του δεύτερου μαύρου κουτιού του καταγραφέα των φωνών στο πιλωτήριο συνεχίζεται. Σύμφωνα με το πρακτορείο, λοιπόν, Interfax, ένας Ελβετός υπήκος περιλαμβανόταν οι αισιοεπιβάτες. Η Ελεονόρα Μπορόβα, εκπρόσωπος της Saratov Airlines, δήλωσε πως δεν υπάρχουν ανησυχίες για την τεχνική κατάσταση του αεροπλάνου, το οποίο είχε περάσει από σέρβις στην εταιρεία το 2016. Όπως είδατε την Daily Mail, το νεότερο θύμα είναι η 5χρονη Ναντέσκα Κράσοβα, η οποία σκοτώθηκε μαζί με τη μητέρα της, 32χρονη Οσκάνα Κράσοβα. Μπερδεύεις και τα στραμπουλάς και τη γλώσσα σου, ρε παιδί μου, με τα ονόματα αυτά. Τέλος πάντων, το νεότερο θύμα 5χρονη μαζί με τη μητέρα της, 32 ετών. Να πούμε, φαντάζομαι, από τη στιγμή που βρέθηκε το μαύρο κουτί του αεροσκάφου. Το ένα. Ναι. Από τα δύο. Είναι θέμα λίγων, θεωρώ. Το πρωί άκουσα πάντως ότι δεν απέκλεισαν και τρομοκρατική ενέργεια. Δεν το απέκλεισαν. Εντάξει. Τίποτα δεν αποκλείεται. Έτσι. Στον κόσμο που ζούμε και με αυτά που έχουμε δει να έχουν συμβεί, γιατί έχουμε δει αεροσκάφη να πέφτουν από τρομοκρατικές ενέργειες, νομίζω ότι είναι σοβαρό το να μην αποκλείεις και αυτό. Είναι σοβαρή τοποθέτηση. Βεβαίως. Μέχρι να δεις τι θα πούν τα μαύρα κουτιά. Σωστά. Αφού έπεσε σχετικά κοντά από το αεροδρόμιο, ήταν και πιο εύκολο να περισυλλεγούν τα μαύρα κουτιά του αεροσκάφου, τα οποία θα δώσουν με ακρίβεια τα αίτια, είναι καταγεγραμμένες οι συνομιλίες και διάφορα έτσι, στοιχεία της πτήσης που θα βοηθήσουν. Να πάμε και σε άλλη μια τραγωδία, ναι, που σημειώθηκε στο Καϊ Ματσαλάν, αφού όπως μετέβησε ο τηλεοπτικός σταθμός Α, εντοπίστηκαν νεκροί ορειβάτες που αγνοούνταν από το Σάββατο. Οι ορειβάτες ήταν ένα ζευγάρι περίπου 30 ετών και οι δύο και είχαν έλθει από τη Σκωτία. Από τα Σκόπια, συγγνώμη, στη χώρα μας, για να διασκεδάσουμε τους φίλους στο χιονοδρομικό κέντρο του ΚΑΙΚ Ματσαλάν. Στην περιοχή επιχειρούν 15 πυροσβέστευτες υπηρεσίες ένδεσας αριδέας, όπως και άνδες δεύτερης ΕΜΑΚ, οι οποίοι πάλευαν να περισυλλέξουν τις ορούς των αδικοχαμένων ορειβατών. Καιρικές συνθήκες δυσχέρυναν το έργο τους, καθώς επικρατούσαν χαμηλές θερμοκρασίες και χιονοθύελλα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην επιχείρηση συμμετείχαν και δύο άτομα από τον χιονοδρομικό κέντρο, οι οποίοι γνώριζαν καλύτερα το βουνό. Δυστυχώς είχαμε και αυτά. Λοιπόν, να πούμε πως αύριο, Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου, στις 6.30 το απόγευμα. Τρίτη έχουμε... και 13. Ναι. Μέρα μου, τρελά. Ναι, Τρίτη, είναι αύριο. Τρίτη και 13. Ναι. Ναι, Τρίτη λοιπόν, 13. Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπηλιών με 18 θέματα. Επίσης, να πούμε πού να σε πάω. Πού να σε πάω, μισό λεπτάκι λίγο. Είχαμε να πάμε λίγο στα αθλητικά της περιοχής μας. Μας συγχωρείτε ένα λεπτάκι, γιατί είχαμε μια πολύ καλή επίδοση από την Κοτσοβού. Μισό λεπτάκι λίγο, να το βρούμε. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο μετοποιήθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το 32ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου με τη συμμετοχή πολλών αθλητών και αθλητριών. Ανάμεσα σε αυτούς και η αθλήτρια από το Άργος, η Βίκη Κοτσοβού, η αθλήτρια του Κώστα Καμπόσου, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πήρε μέρος στο πρωτάθλημα σε ένα άλλο αγώνισμα, αυτό της σφαιροβολίας, καταρρύπτοντας το παλιό της ρεκόρ, αφού κατάφερε να βελτιώσει κατά πολύ. Δυστυχώς όμως για τη Βίκη Κοτσοβού. Μάλιστα. Έχασε για 20 μόλις εκατοστά από την προηγούμενη αθλήτρια. Μπράβο για την προσπάθειά της. Μπράβο. Η Βίκη έκανε ακόντιο, όπως σας θυμάσαι, αλλά δοκίμασε και σφύρα. Στερμά συγχαρητήρια και ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και στο νέο της αγώνισμα και να πάνε όλα καλά, να μην έχει τραυματισμούς και να μας κάνει περήφανος και σε τοπικό επίπεδο. Τι γίνεται σήμερα, καλημέρα σε όλους, μου έχετε ξυπνήσει ο Ρεξάτη, η Ελίτσα Μπαρού, καλημέρα Αλεξέ, καλημέρα Βασίλη, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στον Γιώργο τον Καραμίτσα, καλημέρα σας, καλή και αισιόδοξη εβδομάδα, το ελπίζουμε Γιώργο μου. Λίτσα Τσακίρη, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα σε όλους, όσοι είστε κοντά μας. Να πούμε ότι ήταν ένα περίεργο Σαββατοκύριακο, λίγο με τον καιρό, λίγα με τα γεγονότα, λίγα με τα θέματα, λίγα με το ποιος είπε τι, ποιος έκανε το άλλο. Ποιος είπε τι. Ναι, τώρα, ναι. Λοιπόν, καλημέρα στη Γεωργία τη Χριστοδούλου,
Τι φτιάχνει, δηλαδή, ζωγραφίζει αυτό το κορίτσι, δεν μπορώ. Ζωγραφίζει πραγματικά. Πολλά φιλιά, Γεωργία μου, πολλά φιλιά σε όλους. Πολλά φιλιά στην υπέροχη Κύπρο μας, στον αγαπημένο μας φίλο και συνεργάτη, το Φίβο, το Σολομονίδη. Τον ευχαριστούμε που είναι πάντα, μα πάντα, κάθε πρωί εδώ κοντά μας. Μου γράφει ένας φίλος εδώ, είναι, τι κάνει μια ομιά στα κεραμίδια και το κέμ. Η γάτα που μαθαίνει αγγλικά. Λοιπόν, όχι. Δεν ξέρω, φίλε μου, αν θα φέρουν παράνομους μετανάστες ή αν θα γίνει κέντρο υποδοχής μεταναστών. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Αν κάποιοι το ξέρουν, οφείλουν να ενημερώσουν. Αν έχουν κάνει κάποιες επαφές ή αν προτίθεται, μπορεί να προτίθεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να κάνει κάτι άλλο στα πλαίσια των ενόπλων δυνάμεων. Δεν το ξέρω. Αυτό είναι το θέμα. Δεν έχω, ότι είμαστε σε πλήρη σκότωση. Δεν ξέρουμε τίποτα τι θα γίνει για το ΚΕΜΚ. Ξέρουμε απλά ότι δεν θα ξαναπάρει άλλη ΕΣΟ. Δεν είναι ότι ξέρουμε ότι ξέρεις, κλείνει, αλλά θα λειτουργήσει ως ξέρω εγώ οτιδήποτε. Δεν ξέρουμε τίποτα. Αυτό. Και τα αφήνουμε, προχωράει στον αυτόματο πιλότο. Ένα δίκιο το έχεις. Δεν μπορώ να πω. Τι ένα δίκιο το έχω, βρε Αλεξία. Ειδικά σε αυτές τις εποχές τώρα χάνουμε τέτοιες δομές. Ειδικά σε αυτές τις εποχές. Ναι. Δεν έχει φτάσει. Μακάρι να φτάσει το ναύπλιο και ο Δήμος Ναυπλίων στο επίπεδο που θα έχει 365 μέρες τουρισμό και θα μας τρέχουν εδώ τα κρουαζιερόπλια, τα αεροπλάνα, τα Lear Jet και οι τουρίστες και θα πούμε ναι, δεν το θέλουμε το κέμπα, παιδιά. Είμαστε large, πάρτε το. Δεν έχουμε φτάσει, βρε Αλεξία. Δεν έχουμε φτάσει. Εδώ ένα ρημάδι λιμάνι προσπαθούμε 10 χρόνια να εκβαθύνουμε. Δεν έχουμε φτάσει. Χρειάζονται όλες οι δομές. Έχεις δίκιο σου και εσύ που φωνάζεις. Τι νομίζω. Αλλά πολύ σήμερα μου έχεις έρθει πολύ θυμωμένο. Σου έχω έρθει γιατί άκουσα και το βίντεο και με τον στρατηγό. Σου μάζεψε όλο ο οποίος εμέσως πλην σαφώς μας είπε ότι αυτό γίνεται για το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων, ότι θα είναι καλύτερα κτλ. Πάλι δεν θέλω να το σχολιάσω. Έτσι. Βέβαια εντάξει, το καταλαβαίνω ότι δεσμεύονται από. Πώς να το πω, να μεταφέρουν την άποψη της πολιτικής ηγεσίας. Με λίγα λόγια, μας είπε ο στρατηγός ότι είναι για καλό μας που κλείνει το ΚΕΜΚ και τα κέντρα εκπαιδεύσεως νοσηλεύει. Ναι, μωρέ, αλλά οτιδήποτε μας κάνει κακό είναι για καλό. Αλλά εν περιπτώσει. Ναι. Οτιδήποτε είναι για κακό είναι για καλό. Να δούμε και πώς θα λειτουργήσει αυτή η δομή γενικότερα. Αλλά αυτό είναι άλλο νου παπά, Ευαγγέλιο. Εμάς μας ενδιαφέρει το ΚΕΜΚ. Άλλο ένα ακόμη συλλαλητήριο στην Πάτρα. Υπάρχει, παίζεται ένα θέμα εκεί πέρα. Δεν τους δίνουν κάποια πλατεία που έχει ζητηθεί και κάτι τέτοιο όμως. Ναι. Είναι πρόθυμος ο Δημήτρης Καμπόσος. Έκανε δήλωση την Παρασκευή στη γνωστή διαδικτυακή του επαφή με τον κόσμο. Έκανε δήλωση ο Δημήτρης Καμπόσος, ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών, ότι προτίθεται και είναι διατεθειμένος τέλος πάντων να δώσει την κεντρική πλατεία του Άργους για να γίνει το συλλαλητήριο. Δεν θα τα καταθέσει τα όπλα, είπε, εντός εισαγωγικών. Για το θέμα της Νοβάρτης μίλησε και είπε ότι σίγουρα κάτι παίζεται εκεί τώρα, πάνε να κουκουλώσουν το μακεδονικό. Ναι. Μίλησε για καταμετρημένο κόσμο και μιλάει για 850.000 τουλάχιστον κόσμο στο συλλαλητήριο των Αθηνών και ξεκάθαρα και σαφέστατα είπε ότι ναι, εγώ αν δεν δώσουν την πλατεία που ζητήθηκε στην Πάτρα, θα δώσω την πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Άργος. Λοιπόν, το είχαμε και αυτό από τον Δημήτρη Καμπόσο. Μάλιστα. Μια και είπε Δημήτρη Καμπόσο, κάπου είδα μια ανακοίνωση. Για βουλευτής. Όχι, παιδί μου. Ανακοίνωση για βουλευτής. Τι θα έλεγε, ανακοίνωση κατεβαίνω για βουλευτής από τώρα. Όχι, ανακοίνωση κάποιου άλλου ότι ο Καμπόσος πάει για βουλευτής, βρε παιδί μου. Νομίζω ότι ο κύριος Καμπόσος έχει μάθει να μιλάει μόνος του. Δεν βάζει άλλους να μιλάνε. Θέλω να πιστεύω. Όχι, όχι θέλω, είμαι σίγουρο. Όχι, εντάξει, τώρα ότι μπορεί κάποιο να σκεφτεί, ναι, αλλά ναι. Κάπου είδα ανακοίνωση του Γιώργου καλή του Μουσαϊρά. Καλή εβδομάδα με υγεία μας στέλνει ο Αναστάσιος ο Κρυεμπάρτης από το Ηλέκτρα στις 3 το μεσημέρι. Ένα δελτίο. Να μου την προσέχετε εκεί, μα τι δελτίο, να παιδιά. Μου την προσέχετε την Αλεξία, μην μου την πιέζετε πολύ. Κοίταξε, θα σου πω. Προς ναι. Το παρόν με προσέχουν. Μα. Τους προσέχω κι εγώ. Έτσι. Προς το παρόν. Προς το μέλλον δεν ξέρω. Εντάξει. Εντάξει. Γιατί θα γίνει πανικός. Όχι, είναι ωραία. Πάρα πολύ καλά παιδιά. Ωραία mm-hmm. ομάδα. Πολύ γρήγορη. Ας κάνουν κι αλλιώς. Δεν σε μπορώ πρωί-πρωί. Ωραία, γρήγορη ομάδα. Όμορφες συνεργασίες. Μου αρέσει πάρα πολύ έτσι. Είναι θετικοί άνθρωποι, ρε παιδί μου. Ναι. Πας και χαίρεσαι να δουλεύεις. Τι ωραία. Λοιπόν, το μεσημέρι στις 3, το επόμενο ραντεβού μας. Τι άκουσα από τον Γιώργο του Μουσταΐρα. Δεν έχω τη δήλωση, ρε παιδί μου. Θα τη βρω. Είδα δήλωση του Γιώργου του Μουσταΐρα, ο οποίος μας είχε πει εδώ ότι θα κατέβαινε, όχι ότι θα κατέβαινε, είχε πει ότι θα ήταν υποψήφιος δήμαρχος, βέβαια εκλογές αργούσαν ακόμα. Πρωινός έτους το είχε ανακοινώσει ότι είχε σκοπό να κατέβει ως υποψήφιος δήμαρχος στο Δήμο Άργος Μυκηνών. Εν πάση περιπτώσει,
Θα βρω και την ακριβή δήλωση. Είπε ότι εντάσσομαι στο πλευρό του Δημήτρη Καμπόσου πλέον. Άσε με μόνο. Για τους εθνικούς αγώνες. Και... Δεν είχα βγει εγώ παιδί του Παραγιωργάκη, μην το ξεχάσεις αυτό που είπες. Είχες γίνει καταδιαγραμμένο. Γιατί Γιωργάκη, όλοι το είπανε και πάλι ξανά. Γιωργάκη, μην το ξεχάσεις. Και μάλιστα το είχε αναφέρει ο Γιώργος Μοντέρ. Μπράβο στην Αλεξία που είπα αυτό. Εγώ δεν μασάω τα λόγια μου κλπ. Και τι μου λες τώρα. Τι είπε ο Μουστέρας. Δεν σε αφορά την ανακοίνωση, περίμενα την πρώτη. Δεν θέλω να την βρει γιατί. Βάλε διαφημίσει, θα διαβάσουμε μετά. Όχι, όχι, με κοροϊδεύεις. Εγώ το βλέπω στα μάτια σου. Αλήθεια σου λέω. Το βλέπω. Δεν το σε κοροϊδεύω. Σταμάτα. Περίμενε, βρε Αλεξία. Δεν υπάρχει. Περίμενε λίγο να σου πω να διαβάσω την ανακοίνωση. Λοιπόν, η ανακοίνωση του Γιώργου του Μουσταέρα έχει ως εξής. Σε καιρούς που η πατρίδα και η κοινωνία της δοκιμάζονται ως προς την προοπτική της επιβίωσής τους, όσοι αισθανόμαστε υπεύθυνοι απέναντι σε αυτόν τον τόπο, οφείλουμε να παραμερίζουμε εγωισμούς και διαφορετικές οπτικές των επιμέρους θεμάτων προς όφελος του κοινού καλού. Ναι. Γι' αυτό, αναλαμβάνοντας την ευθύνη απέναντι στην ιστορία μου και αναγνωρίζοντας την εθνική πρωτοπορία του Δημήτρη Καμπόσου, στη μάχη που οφείλουμε να δώσουμε όλοι μας για τα απαράγραπτα εθνικά δίκαια, απέναντι στην ιστορία και την ακεραιότητα της Μακεδονίας μας, στέκομαι δίπλα του χωρίς να επιθυμώ κανένα αντάλλαγμα πλην του δικαιώματος της συμμετοχής στον κοινό αγώνα. Κοινό αγώνα για τη Μακεδονία, βρε Βασίλη. Α, για τη Μακεδονία τα βρήκαν, όχι για κάτι. Κάτσε ρε, εσύ, η Αλεξία. Εδώ εγώ αυτό δεν λέει κάτι για το Δήμο. Λέει ότι έχει εθνική πρωτοπορία ο Δημήτρης Καμπόσος. Ότι για τη Μακεδονία έχουμε απαράγραπτα εθνικά δίκαια. Πρέπει να τα. Καλά κάνει και μπράβο το. Α, Βασίλη μου, εδώ μπράβο. Μπράβο στον Γιώργο τον Μουσταήρα. Μπράβο, δεν μασάει τα λόγια του πραγματικά. Οφείλω να πω κι εγώ ένα μεγάλο μπράβο που τάσετε υπέρ του Δημάρχου Δημήτρη Καμπόσου έξω από μικροπολιτικές, έξω από το αντίθετο. Με το θέμα της διαχείρισης του Δήμου και αυτά και θέλει να. Κάτσε ρε παιδί μου, τα βρήκα, δεν τα βρήκα τώρα, με μπερδεύεις κι εσύ. Είπα, πέρα από το ότι δεν συμφωνεί με τον τρόπο διαχείρισης του Δήμου από τον Δημήτρη Καμπόσο και θέλει να διεκδικήσει το Δήμο, στο θέμα της Μακεδονίας, στο μακεδονικό, είναι υπέρ του Δημάρχου. Αυτό καταλαβαίνεις από την πιστοτή εσύ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, αυτό που θα έπρεπε να κάνουν και όλοι τις αντιπολίτευσεις, αν θες να μάθεις. Μάλιστα. Αυτό έπρεπε να κάνουν, να είναι υπέρ στο θέμα το μακεδονικό και να αφήσουν τις αηδίες. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Το πρώτο για αυτήν εδώ την εκπομπή, 9 και 32 και 45 δευτερόλεπτα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, μας βλέπετε από το κανάλι μας στο YouTube DRI Web TV, μας βλέπετε μέσα από τις αργολικές ειδήσεις, μας βλέπετε ζωντανά από τη σελίδα μας στο Facebook, μας ακούτε από το Live 24 αλλά και από τα FM 92,2. Επιστρέφουμε σε δύο λεπτά εδώ μαζί. Σας λέμε την καλημέρα μαζί για την ενημέρωση, μαζί για την επικαιρότητα, μαζί για την άποψη, μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια, όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. Να ρωτήσω κάτι. Μόνο εγώ είμαι γκρινιάρα ή πραγματικά συμβαίνει. Αυτό το θέμα με το Facebook, δεν ξέρω, μόνο έχουν αλλάξει γκρινιάρα. Πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Οι αναρτήσεις γίνονται πολύ δύσκολα. Τα live γίνονται περίεργα. Άλλα πατάς, άλλα βρίσκεις, άλλα χάνεις, άλλου είσαι. Ή σε μένα μόνο συμβαίνει ή σε όλους. Αν συμβαίνει και σε εσάς, παρακαλώ ενημερώστε με για να ηρεμήσω λίγο, γιατί μου έχει σπάσει το νευρικό σύστημα σήμερα Δευτέρα. Είναι μέχρι να στρώσει η Αλεξία, προφανώς κάτι έχουν κάνει εκεί. Και είναι μέχρι να στρώσει. Είχαμε επίθεση με γκαζάκια στην επιχείρηση της Μαρέβας Μητσοτάκη. Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα. Συναγερμός μετά από επίθεση αγνώστων στην επιχείρηση της Μαρέβας Μητσοτάκη, λοιπόν, έβαλαν γκαζάκια στην είσοδο της εταιρείας της. Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει μέχρι στιγμής την ευθύνη για την επίθεση. Επίθεση λοιπόν με το σχέδιο εμπριστικό μηχανισμό. Αποτελούμενο από γκαζάκια, πραγματοποίησε ανάγνωστα ξημερώματα της Δευτέρας στην επιχείρηση της Μαρέβας Γκραμπόφσκι, στη ζύγου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό Sky, οι άγνωστοι τοποθέτησαν τα γκαζάκια στην είσοδο της εταιρείας στην οδό Τάκη 6 στο Ψηρή. Από την επίθεση, ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές στην είσοδο του κτηρίου. Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει μέχρι στιγμής την ευθύνη της επίθεσης. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση. Να πούμε επίσης ότι πέθανε και ο σχεδιαστής μόδας, φτωχότερος, ο καλλιτεχνικός, σχεδιαστικός χώρος της Ελλάδας, πέθανε ο Δημήτρης Παρθένης, ένας από τους μεγαλύτερους σχεδιαστές της χώρας, ηλικία μετά 4 ετών, άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο των Αθηνών. Σήμερα στη 1:30 θα τελεστεί η νεκρός μεσοκολουθία στον Άγιο Διονύση του Νεροπαγίτη στο Κολωνάκι. Η οικογένειά του σε σχετική ανακοίνωση παρακαλεί αντιστεφάνουν τα χρήματα να διατεθούν στην πνοή αγάπης, τον Σύλλογο Θελοντών Κοινωνικής και Συναισθηματικής Στήριξης Ανθρώπων με Καρκίνο και των οικογένειών τους που επιτελεί έργο στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Άγιο Σάβας.
και μπράβο τους. Ήθελα με αφορμή, Αλεξία, την εισαγωγή που έκανες. Για τη Μαρέβα. Όχι, όχι. Για τον θάνατο του Κυριάκου Καλκάνη. Είδα μία ανάρτηση από τον Γιάννη τον Γαλανόπουλο, η οποία μιλάει για το φωτογραφικό αρχείο που έχει. Του Κυριάκου Καλκάνη. Ναι, γιατί όταν ένας άνθρωπος φωτογραφίζει από τη δεκαετία του, ξέρω εγώ, 50-60, όταν φωτογραφίζει, είναι βέβαιο ότι θα έχει χιλιάδες φωτογραφίες, από τις οποίες πάρα πολλές πιθανότητα να έχουν έτσι και ιστορική αξία για την περιοχή. Και κάπου είδα ότι θα πάρει μια πρωτοβουλία και ο κύριος αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Κυβιδόπουλος, δεν ξέρω, το είχαν κουβεντιάσει κάποια στιγμή με τον Μακαρίτη τον Κυριάκο. Για να, να διασωθεί τέλος πάντων. Πολύ ωραία κίνηση. Κοίταξε, το ξαναλέω. Όταν εκείνη την περίοδο. Δεν είμαστε στο. Μεγάλη τώρα κληρονομιά. Καθένα, το να έχεις φωτογραφική μηχανή τότε και να βρίσκεσαι σε εκδηλώσεις να φωτογραφίζεις, δεν ήταν ο κανόνας. Η εξαίρεση ήταν. Μην κοιτάς σήμερα που ο καθένας μπορεί να έχει στο κινητό. Με ένα κινητό, του, με ένα οτιδήποτε. Βέβαια, αρχείο από οτιδήποτε. Βεβαίως, συμφωνώ. Φαντάζομαι το επόμενο διάστημα θα γίνουν κάποιες ενέργειες έτσι. Την οικογένεια ενδεχομένως, για να διασωθεί όσο μπορεί να διασωθεί το φαντάζομαι πλούσιο φωτογραφικό αρχείο του Κυριάκου. Κάποιοι έχουν ξενυχτήσει απόψε, χθες, ξενυχτήσανε μάλλον, ναι, και δεν έχουν ξυπνήσει ακόμη. Εμείς θα τους καλημερίσουμε όμως, θα τη δούμε την καλημέρα αργότερα. Χθες ο 360 Design και Wine Bar, η Ράνια Κωστάκη πραγματικά έκανε μια πολύ δυνατή μουσική εμφάνιση και έγινε ο απόλυτος πανικός μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Για τη σκέψου ότι εγώ στις 5 που σηκώνομαι, 5 και 10 ακριβώς, ναι, μου έκανε like ο Περικλής Μπελίτσιος σε μια φωτογραφία, πράγμα που σημαίνει, σημαίνει ότι εκείνη την ώρα το ξενυχτούσαμε, μάλιστα. Λοιπόν, και μπράβο τους, πραγματικά έμαθα ότι ήταν ένα εξαιρετικό πάρτι. Λυπάμαι που δεν μπορούσα να πάω, αλλά παιδιά, δυστυχώς εγώ ξυπνάω στις 5 όπως αντιλαμβάνεστε καθημερινά. Ένα υπέροχο πάρτι είχαμε την Παρασκευή στο Ρώσο Καφέ, όπου έκλεινε τα 13 του χρόνια, 13 και τυχερά. Θα κλείσει πάρα μα πάρα πολλά. Ακόμη είναι σίγουρο. Την καλημέρα μας στο Μιχάλη το Μόρο, τον αγαπητό φίλο από το Style FM και το Smart PC στο Argos. Να είναι καλά, τον ευχαριστούμε για την καλημέρα του. Να στείλουμε καλημέρα στο Σινεβάλια. Λοιπόν, οι 50 αποχρώσεις του Γκρι, παιδιά. Τι να σας πω, όσοι δεν το έχετε δει, νομίζω ότι χάνετε μία από τις ωραιότερες ταινίες ever. Είναι πάρα πολύ συναισθηματική. Θέλω να το πω, θα το πω γιατί το είπα και χθες και λίγο παρεξηγήθηκα. Όμως εγώ θα το ξαναπώ γιατί δεν με ενδιαφέρει για το αν θα παρεξηγηθώ. Ναι, ναι. Δηλαδή. Νομίζω ότι το έργο αυτό δεν πρέπει να το δουν άντρες. Πρέπει να το δουν μόνο γυναίκες. Γιατί, βρε Αλεξία? Γιατί όσοι άντρες το δουν θα νιώσουν πάρα πολύ μειονεκτικά πράγματι. Πάρα πολύ μειονεκτικά. Και από το story και από το πώς φέρεται ο Mr. Grey και για το πώς έχει δημιουργηθεί ο Mr. Grey και για το ποιος είναι ο Mr. Grey και για το πώς χειρίζεται την κατάσταση ο Mr. Grey είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό πρόκειται και για παραμύθι. Το είδες. Σαφέστατα. Yeah. Θα το δω 4 φορές, σου είπα. Το είδε ήδη 2. Εκτός Αργολίδας. Yeah. Οι επόμενες 2 είναι εδώ. Λοιπόν, οφείλω να πω λοιπόν ότι καλύτερα όσοι θέλουν να προστατεύσετε τους άντρες σας ή τα αγόρια σας. Μην τους πάρετε μαζί, παιδιά, θα νιώσουν πολύ μειονεκτικά, θα νιώσουν πολύ, πολύ κάτω, αλήθεια. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Γιολάντα μου, σου είχα δώσει και εσένα αυτή τη συμβουλή, εμείς θα πάμε οι δυο μας έτσι κι αλλιώς, το ξέρεις, οπότε δεν έχουμε ανάγκη. Να δείτε αυτή την ταινία, διότι όσοι είχατε δει τα δύο προηγούμενα, και κάτι άλλο, επειδή παίζει πολύ το ερωτικό στοιχείο και όλοι λένε, έλα μωρέ, και ερωτικά κι αυτά, παιδιά, δεν κάνουν τίποτα τρομερό οι άνθρωποι από ό,τι κάνει ένα ερωτευμένο ζευγάρι στο σπίτι του, πραγματικά δηλαδή. Τίποτα παραπάνω. Απλά είναι, ναι, το κόνσεπτ τόσο ωραίο που θεωρείται ότι έχει σεξουαλική. Όχι, 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 όχι. Αυτό είναι για τους πολύ γκάου. Το έργο δείχνει τρόπους συμπεριφοράς, παιδιά. Τρόπους καλής συμπεριφοράς και το πώς έχει μεγαλώσει ένας άνθρωπος, αν και ήταν κακοποιημένος νωρίτερα. Δύο παραστάσεις, δύο προβολές. Στο Valia Plus Theater στις 7.30 και στις 10 το βράδυ. Δύο προβολές μέχρι και την Τετάρτη. Τι να πω, αυτό και αν θα είναι να παρακαλέσω να κρατηθεί και άλλη μία εβδομάδα, αλλά τρέχουν τόσο πολύ τώρα τελευταία οι ταινίες και οι προβολές που δυστυχώς να ευχαριστήσουμε για άλλη μία φορά το Σινεβάλια, τον Κώστα τον Μαρλαγκούτσο για τις προσκλήσεις που μας παραχώρησε και τις κέρδισε μία τυχερή από εδώ η Άτζελα η Καρδιασμένου, φαντάζομαι ότι θα έκανε και την κράτηση της, θα έχει πάει ήδη να το δει. Να πούμε ότι για όσους με ρωτάτε, γιατί έχω πολλά μηνύματα για το τυχερό ζευγάρι, το τυχερό ζευγάρι που θα πάει στην Ορεινή Ναυπακτία αφορούσε το εξής. Μπήκε στο διαγωνισμό με τον εξής τρόπο. Είχε γίνει προπόληση των εισιτηρίων της πρεμιέρας του 50 αποχρώσεως του Γκρι ή απελευθέρωση. Μέχρι και τις 7
του μήνα, 8 ήταν η πρεμιέρα, μέχρι και τις 7 του μήνα, όποιος είχε αγοράσει το εισιτήριο, το νούμερο αυτό που γράφει επάνω μπήκε σε κλήρωση. Η κλήρωση αυτή λοιπόν θα γίνει στις 14 Φεβρουαρίου, ημέρα των ερωτευμένων, στο Σινεβάλια Plus Theater, και το τυχερό νούμερο θα ανακοινωθεί εκείνη ακριβώς τη στιγμή από το Facebook. Θα το κοινοποιήσουμε κι εμείς. Ένα τυχερό ζευγάρι λοιπόν θα πάρει τον καλό του, την καλή του, όποιος κερδίσει, και θα πάνε στην ορεινή ναυπακτία σε ένα super weekend. Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρες. Καλημέρες στο εκτό ενηλίκη Πελοποννήσου, στο Ραντήλης 1611 το τηλέφωνο που καλούμε για τον τεχνικό μας έλεγχο. Κάνουμε τεχνικό έλεγχο στο αυτοκίνητό μας και όχι μόνο όταν είναι να περάσει την ημερομηνία που πρέπει να περάσει για να μην έχει πρόστιμα. Καλημέρα, Κατερίνα Κοκόνη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα. Το κάνουμε και όταν παρακολουθήσουμε ότι το αυτοκίνητό μας κάτι δεν πάει καλά, κάτι συμβαίνει, κάτι ακούγεται περίεργα, κάτι δεν μας αρέσει στην οδική του συμπεριφορά. Η Κτέων του Λίγης Πελοποννήσου και φυσικά πρωτοπόρο, διότι ήταν το πρώτο ικταίο που έφερε στην Αργολίδα και το delivery ικταίο, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, όπου παίρνει το αυτοκίνητό μας από όπου εμείς το επιθυμούμε, κάνει τεχνικό έλεγχο και μας το ξαναφέρουν χωρίς επιπλέον χρέωση, το τονίζω. Καλημέρα στο Mentor Bar and Grill, στην πλατεία Συντάγματος στον Άφλο. Ναι, τέτοια να μας κάνει το Mentor. Ανέβαζε χθες, παιδιά, brunch. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Άμα τρως αυτό το brunch στο Mentor, τελείως, δεν θα σε φας όλη την ημέρα. Ίσως να μας κάνει και καλό αυτό. Μετά θα πίνουμε νερό συνέχεια και χυμούς. Υπέροχο brunch λοιπόν στο Mentor, ήταν κάτι που δεν το είχα δει κι εγώ, για να είμαι ειλικρινής. Ξετρελάθηκα. Μπράβο σε όλη την ομάδα, εξαιρετική ιδέα. Επίσης, οφείλω να πω ότι είναι πάρα πολύ τρελά στη μόδα, Βασίλη μου, παντού, παγκοσμίως, τα μαγαζιά που προσφέρουν πρωινό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Όχι συγκεκριμένα από το πρωί μέχρι τις 12, ξέρω εγώ. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας πρωινό. Ναι, άμα με το πρωινό. Με τρομερές εναλλαγές όμως. Πρωινό, υποτίθεται. Είναι μπραντς, είναι μπραντς τίποτα... πια. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί, ειδικά αυτό το φρυγανισμένο ψωμί, το χωριάτικο φρυγανισμένο ψωμί. Που εγώ γενικώς τα αυγά δεν τα πολύ. Αλλά αυτό το οπτικό που είναι τα αυγά επάνω, το μπέικον, τα τυριά, από παιδιά, λοκάνικα. Τι να σας λέω, λοιπόν, Mentor Bar and Grill. Προτιμήστε πιο πολύ το μεσογειακή. Ζητήστε πιο μεσογειακά. Γιατί αυτά που λες είναι. Τι, γιατί είναι πιο μεσογειακό, δεν είναι το βραστό αυγουλάκι. Δεν είναι αυτά. Είναι... Δεν είναι ψωμί, μαρμελάδα, βούτυρο μέλι. Το μήνα. Καθημερινό πρωινό πρέπει να έχεις πιο ελαφρύ. Μια φορά την εβδομάδα το κάνεις, μια φορά την εβδομάδα το κάνεις, μια Κυριακή, ωραία. Και τώρα που αρχίζει και ανοίγει ο καιρός, μια Κυριακή πλατεία Συντάγματος και τέτοιο πρωινό. Η Αλεξία μπορεί να μιλάει 24 ώρες γι' αυτό. Για φαγητό. Ναι, 24 να σας ώρες. Δίνω και συνταγές, παιδιά. Θα ήταν, πάντως, ναι, θα ήταν η επόμενη κίνηση που θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω. Συνταγές μαγειρικής, θα τις εκτελώ κιόλας. Τηλεοπτικά. Τι να σας λέω, λοιπόν, δεν θα φεύγω από την τηλεόραση ποτέ. Λοιπόν, καλημέρα λοιπόν στο Mentor Bar and Grill. Καλημέρα στην GTN τη Ολούσια, στο Μεγάλο Αλεξάνδρου και να είσαι ένα στον Άφουλο. Ακριβώς απέναντι από το Νεοπή. Για να δούμε τι κάνουν. Έλα τώρα, μην είσαι αδιάκριτη. Νομίζετε ότι μόνο εσείς θα μπορείτε να αυτό βλέπετε. Αυτό δεν είναι σωστό που κάνεις. Όχι, γιατί αυτοί γιατί μας βλέπουν, δεν είναι άδικο. Αυτοί μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Γιατί εμείς είμαστε στον αέρα. Εμείς έχουμε επιλέξει να είμαστε στον αέρα. Και εγώ στον αέρα τους έχω για να δω. Υπάρχει διαφορά. Αυτό που κάνεις τώρα είναι. Πώς να το πω, εισέρχεσαι στα. Δεν εισέρχομαι. Στα ενδότερα, έχω συγγνώμη. Την εφαρμογή. Θέλω να ελέγξω την επιχείρησή μου, θέλω να ελέγξω το σπίτι μου. Αυτά παθαίνεις, κύριε Δρίτσα, όταν έχεις εφαρμογές. Κύριε Δρίτσα, για να σας δούμε, κύριε Δρίτσα, τι κάνετε εκεί. Ψιλοχαζεύετε, κύριε Δρίτσα, εγώ σας ορίστε. Βλέπω. Ορίστε. Κύριε Δρίτσα, χαζεύετε. Μας χαζεύετε, σας βλέπουμε. Γεια σας, πείτε γεια σας στις κάμερες, γιατί δεν λέτε γεια σας. Α, χαιρετάτε κιόλας. Τέλεια. Μιλάτε και στο τηλέφωνο ταυτόχρονα. Λοιπόν, αν θέλετε να έχετε λοιπόν την εφαρμογή στο κινητό σας, έτσι ώστε να παρακολουθείτε απομακρυσμένα το σπίτι σας, την επιχείρησή σας, γιατί μπορεί να λείπετε, γιατί είναι εκτός ώρες λειτουργίας. Η μοναδική και η πιο ασφαλής λύση είναι η Hammers High Definition, όπου μπορείτε με αμφίδρομο ήχο κιόλας να επεμβαίνετε στο χώρο σας και να αποφύγετε τα χειρότερα. Η GDN της Ολούσιας λοιπόν έχει τη λύση και να σας ενημερώσω ότι επειδή έχει ανοίξει και το Εξοικονομώ 2, υπάρχουν εξαιρετικές λύσεις για το σπίτι και την επιχείρηση. Η GDN της Ολούσιας έχει τρομερές προτάσεις, μπορείτε να την επισκεφτείτε, Μεγάλο Αλεξάνδρου και να είσαι ένα στον Άφλο και να συζητήσετε μαζί τους πιθανές λύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας. Επίσης, οτιδήποτε αφορά φωτισμό LED για να μειώσουμε το λογαριασμό της ΔΕΗ μείον 80%, αφού ξέρουμε πλέον ότι ο φωτισμός LED με λιγότερα βάτ έχει περισσότερη απόδοση αλλά και τρομερή οικονομία στο λογαριασμό της ΔΕΗ στο τέλος κάθε μήνα, νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλη λύση, είναι μονόδρομος.
Οτιδήποτε αφορά το γρήγορο ίντερνετ. Μία εξαιρετική υπηρεσία από την GDR Solutions και μοναδική στην περιοχή μας, να το πούμε, με υψηλές ταχύτητες και αδιάλειπτο ίντερνετ. Χωρίς φάουλ, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς συμβόλαια. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Νάιλς ένα στον Άφλο, ακριβώς απέναντι από το Νεόπι. Καλημέρα στο εστιατόριο Αραπάκος και το Μπουτί Καφέ. Εξαιρετικοί χώροι, τους ξέρουμε. Πάνε πάρα πολύ καλά και μπράβο τους. Πολύς ο κόσμος, το αδιαχώρητο στο μπουτίκ, το αδιαχώρητο πραγματικά, έχει φτάσει η εποχή και έφτασε και πολύ γρήγορα και μου αρέσει πολύ αυτό, που θα πρέπει πλέον να κάνουμε κράτηση. Πολύ μου αρέσει αυτό που είδα με τα μάτια μου. Είναι στη Λεωφόρο Αμαλίας, διαμπερές με το μεγάλο δρόμο, το γνωρίζετε ήδη. Να στείλουμε καλημέρα στο Sound Perfect Μακρυγιάννης Ναυπλίου 196 στο Άργος για τον τέλειο και απόλυτο ήχο στο αυτοκίνητό μας, αλλά και οτιδήποτε αφορά τα αξεσουάρ αυτοκινήτων, φώτα ξένων, μπαταρίες, αλλά και μπαγκαζιέρες και αντιλιακές μεμβράνες. Ανοίγει ο καιρός τώρα, είναι απαραίτητες για το αυτοκίνητό μας, αλλά και για τα κτίρια, η αντιλιακή μεμβράνη. Ναυπλίου 196 στο Άργος, η ομάδα του Δημήτρη Μακρυγιάννη είναι έτοιμη να μας εξυπηρετήσει. Καλημέρα στο Νέιλ, σε μια μοναδική ομάδα. Ανυπομονώ να έρθει το ραντεβού μου την επόμενη Τρίτη. Για manicure. Ανυπομονώ. Η επόμενη. Η επόμενη Τρίτη, διότι ένα σχέδιο, παιδιά, εξαιρετικό. Δηλαδή, την ώρα που έφτιαχνα τα νύχια που ήδη έχω, μου ερχόταν το επόμενο σχέδιο. Τώρα δεν μπορούσα να τα χαλάσω. Οπότε, περιμένω την επόμενη Τρίτη, θα το δείτε κι εσείς. Εξαιρετικές οι τεχνικές για manicure και pedicure. Πολύ quiet νύχια, αλλά και κραυγαλέ, αν θέλετε. Γιατί όχι, γιατί τώρα απόκριση είναι. Μπορεί να θέλετε κάτι ιδιαίτερο, κάτι μοναδικό. Στο Nail, μια εξαιρετική ομάδα που αποτελείται από την Όλγα, τη Χριστίνα, τη Βούλα, τη Μαρία, την Κάλλη, τη Σοφία, κούκλες όλες, απίστευτο χαμόγελο και πρόθυμες να σε εξυπηρετήσουν για lip tattoo, για tattoo φρυδιών, για extension βλεφαρίδας αλλά και για erase tattoo. Το Nail λοιπόν στο Ναύπλιο, το ένα και μοναδικό σημείο για την περιποίηση της γυναίκας. Λοιπόν, κέντρο ξένων γλωσσών λέξης Μαντά, την καλημέρα μας, δύο τμήματα ήδη λειτουργούν ενηλίκων, μπείτε ένα επίπεδο lower και προφίσκεσαι το δεύτερο σε 5-6 μήνες, έχετε τους στα χέρια σας και φυσικά μία ξένη γλώσσα ποτέ δεν είναι αρκετή για τα παιδιά μας, δώστε τους εφόδια για το αύριο, μόνο τα ελληνικά δεν κάνουν τίποτα, ξεχάστε το, το λέμε όπως είναι. Να στείλουμε καλημέρα και να κλείσουμε στο ξένον καφέ στην πλατεία Συντάγματος στο Ναύπλιο, όπου είπαμε ότι κλείνει τα 10 του χρόνια αυτό το μήνα. Τα κοκτέιλ πάνε και έρχονται, ετοιμάζονται υπέροχες βραδιές για την Τετάρτη, ξέρεις την Τετάρτη ή η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Για όσους νιώθουν ότι γιορτάζουν μία φορά το χρόνο, καλό θα κάνουν λοιπόν να ασχοληθούν περισσότερο με αυτό και με δώρα. Για όσους νιώθουν ότι γιορτάζουν κάθε μέρα και πραγματικά το γιορτάζουν, τι να πω, μπράβο τους, είναι τυχεροί ένθεν και ένθεν. Λοιπόν. Καλημέρα Γιώργο Ρασιά, τι μου έχεις εδώ, για να δω. Τρελό κέφι στην Αργολίδα. Τρελό κέφι στην Αργολίδα, γιατί όχι. Είχαμε χθες και το καρναβαλιστικείο, ε! Βέβαια, είχαμε την καρναβαλιστική παράσταση. Ναι. Πάντοτε, είναι μια Κυριακή, νομίζω, πριν το. Θα το δείτε. Ευχαριστούμε και τον Γιώργο Τωρασία για το βίντεο. Θα το δείτε και στο μεσημέρι στις 3 πιο. Βεβαίως. Θέλεις να δείξουμε λίγες εικόνες. Σε πολύ λίγο. Σε πολύ να λίγο. Το δείξουμε μετά, με το που θα ξεκινήσουμε. Να πούμε συγχαρητήρια στην Κωνσταντίνα Τηγιανοπούλου, την αθλήτριά μας, η οποία βραβεύτηκε και στις ετήσιες βραβεύσεις του ΣΕΓΑΣ μεταξύ Ελλήνων αθλητών. Με διακρίσεις στα 800 μέτρα, βραβεύτηκε από τον ΣΕΓΑΣ. Στερμά συγχαρητήρια. Μπράβο, Κωνσταντίνα. Πάντοτε επιτυχίες και ό,τι καλύτερο. Και φυσικά μπράβο και στους γονείς της. Μπράβο στον αγαπημένο μου τον Τάσο το Γιαννόπουλο. Για όσους δεν ξέρουν ποιος είναι ο Τάσος Γιαννόπουλος, τον ξέρουν ως ο Τάσος με το Πάνθεον. Ένα εξαιρετικό καφέ στο Ναύπλιο, ιστορικό καφέ. Μπράβο του, πολύ κοντά στο παιδί του και γιατί και οι γονείς χρειάζονται συγχαρητήρια για το τι γίνεται με τα παιδιά. Σαφέστατα, το συζητάμε. Καμαρώνουν και χρειάζονται και συγχαρητήρια. Βεβαίως. Να πούμε πως θα μιλήσουμε στη δεύτερη ώρα, θα πούμε. Είχαμε χθες την κοπή της πίτας. Το κοπή την πίτα πού? Σταμάτα με παιδί μου. Χθες το απόγευμα εδώ σε κεντρικό ξενοδοχείο στο Ναύπλιο, έκοψε την πίτα της η τοπική οργάνωση Ναυπλίου της Νέας Δημοκρατίας. Είχε έρθει ο κύριος Βορύδης. Τον έχεις τον κύριο Βορύδη να μιλάει, έτσι έχει ένα ύφος πολύ βαρύ μαγκάρι που είναι, έτσι πολύ... Είναι βαρύς. Πες μου, είχε λαό, είχε κόσμο. Γελάω γιατί τους ξέρω γι' αυτό. Είχε λαό, είχε κόσμο. Ορίστε. Είχε λαό. Λαό στο Κολωνάκι. Εντάξει, γέμισε η αίθουσα εκεί, αναμενόταν. Και γιατί πρέπει να έρθει κάποιος από την Αθήνα. Η κοπή της πίτας για την τοπική οργάνωση του Ναυπλίου. Δεν θα λες η κοπή της πίτας εδώ, θα λες το κοπή της πίτα λοιπόν. Για την τοπική οργάνωση του Ναυπλίου είναι το γεγονός, ας πούμε, της χρονιάς στα τοπικά κομματικά δρόμενα της Νέας Δημοκρατίας. Έλα, πες μου, γιατί δεν έχω προλάβει να δω. Πες μου, είχαμε selfie. Κουμπαρομπεμπέκες είχαμε.
Κουμπαρό. Μπεμπέκι. Τι είναι αυτό. Η κουμπαρό μπεμπέκα είναι η μπούκλα, το. Κουμπαρό. Εντάξει, το άνθρωποι. Κραγιότο. Πάνε κάπω σε μια εκδήλωση. Δεν πρέπει να προσέξω την εμφάνισή του. Αμάρε, αλλιώ. Άλλο το προσέχω εμφάνισή μου και άλλο γίνομαι κουμπαρό μπεμπέκα. Τι κουμπαρό μπεμπέκα, δεν το καταλαβαίνω. Από του είχαμε φτιαξίματα. Ενδεχομένω. Κακό είναι αυτό. Όχι, αν είδε. Δεν πήγα, δεν selfie, ξέρω. Selfie. Από το ρεπορτάζ εκεί του Γιώργου, από τι εργολικέ ειδήσει. Σέλφι είχαμε. Όχι, με τον κύριο Βορύδη. Δεν κυκλοφόρησαν. Ξέρω εγώ στο κοπί την πίτα με τον Μάκη Βορύδη. Κάτσε, τον... μπορεί να τα. Έχουμε μπροστά μα όλη τη βδομάδα να μα τα δείξουν. Μπορεί, ξέρω εγώ. Ομιλίες είχαμε. Ομιλίες είχαμε. Θα ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τη δήλωση στην κάμερα των αργολικών ειδήσεων εκεί ο κύριος Βορύδης. Θα το δούμε μετά. Δεν θες να το δούμε τώρα. Θα το δούμε μετά. Θες τώρα. Πάμε τώρα. Θες για να ανοίξουμε μετά με το καρναβάλι. Πάμε. Έλα, γιατί δεν μπορώ, δεν κρατιέμαι. Αλήθεια σου λέω, δεν κρατιέμαι. Σε ρωτάκι λίγο. Ο κύριος Βορύδης, ο οποίος είναι και τομεάρχης περιφέρειας Πελοποννήσου για την Νέα Δημοκρατία. Ήταν όλοι εκεί. Ήταν όλοι εκεί. Ωραία. Για πάμε να δούμε. Στην εξέλιξη μια άφλια λασπολιτική επίθεση κατά στελεχών τη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα κορυφαίων. Μιλάμε τώρα για πρώην πρωθυπουργό, μιλάμε για κορυφαίους υπουργούς, η οποία στηρίζεται σε καταθέσεις μαρτύρων που δεν κατονομάζουν. Και επομένως δεν μπορεί κάποιος να στραφεί εναντίον τους. Δεν μπορεί να τους μηνύσει για ψευδορκία μάρτυρα. Δεν μπορεί να τους μηνύσει για συκοφαντική δυσφήμιση. Καταθέσεις οι οποίες ενώ μια έρευνα διεξάγεται εδώ και 2,5 χρόνια έχουν ληφθεί όλες το τελευταίο δίμηνο. Καταθέσεις που δεν έγιναν άπαξ, πήγε κάποιος και κατέθεσε μία φορά, αλλά έχουν ληφθεί 9 διαδοχικές καταθέσεις του ιδίου μάρτυρα για να συμπληρώσει και να ξανασυμπληρώσει και να ξανασυμπληρώσει. Από την οποία εξέτασή τους λείπουν βασικά ερωτήματα. Και που σε κάθε περίπτωση ουδής εξ αυτών έχει πει ότι τα πρόσωπα που φέρεται ότι δωροδοκήθηκαν το έχει δει αυτός ο μάρτυρος να παίρνουν κάποιο ποσό στα χέρια. Πάνω σε αυτό λοιπόν στείνεται μια ολόκληρη κατασκευή η οποία όμως από πλευρά της κυβέρνησης η οποία όμως θα καταρρεύσει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Και με συγκεκριμένο τρόπο και με συγκεκριμένες και σαφείς πολιτικές και νομικές ενέργειες. Εντάξει. Ο Βορύδης αναφέρθηκε και στην υπόθεση της διαγραφής του κ. Αντώναρου. Είπε ότι τέλος πάντων ήταν ενδεδειγμένη ενέργεια από τον κ. Μητσοτάκη και ότι σηματοδοτεί ότι είναι όλοι ενωμένοι. Είπε ότι το συλλαλητήριο, μάλλον η υπόθεση Νοβάρτης επικοινωνιακά μεταφέρει το βάρος από το συλλαλητήριο στο οποίο ήταν εγκλωβισμένο η κυβέρνηση από τις αντιδράσεις του λαού και το πάει αλλού, όπου θέλει. Το πάει βόλτα, Μάλιστα, θα δούμε. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα και να έρθουμε με καρναβάλια. Να στείλουμε και καλημέρα στον Σπύρο τον Βασιλείο και να του ευχηθούμε και χρόνια πολλά για τα γενέθλιά του σήμερα. Καλημέρα και χρόνια πολλά, βεβαίως. Να ευχηθούμε λοιπόν στον Σπύρο τον Βασιλείο χρόνια πολλά, πάντα ευτυχισμένος, πάντα τυχερός. Και πάντα να περνάει όμορφες στιγμές. Καλημέρα στον Παναγιώτη το Δαζέα. Παιδιά, είστε πάρα πολύ. Δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω τα ονόματα. Φεύγουν πάρα πολύ γρήγορα. Η Κατερίνα, η Κοκόνη, ο Φίβος είναι και πάλι κοντά μας. Παιδιά, γίνεται απόλυτος πανικός. Δεν προλαβαίνω τα ονόματα. Λοιπόν, πάμε για να μην παρεξηγηθεί κανείς. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. 10 και 3 πρώτα λεπτά περάσαμε ήδη στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Και όταν επιστρέψουμε, ετοιμαστείτε να δείτε χορούς και πανηγύρια από τη Νέα Κίνη. Σας λέμε την καλημέρα μαζί για την ενημέρωση, μαζί για την επικαιρότητα, μαζί για την άποψη, μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο «Μαζί». Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια, όλα στην εκπομπή «Μαζί». Γιατί «Μαζί» είναι καλύτερα. Έλα και εσύ «Μαζί». Εμείς θα κάνουμε αφιέρωμα την Τετάρτη στην γιορτή του Αγίου Βαλεντινού. Εντάξει, εγώ δεν έχω θέμα. Και να κάνουμε, δεν με χαλάει. Δεν είμαι δηλαδή από αυτούς που λένε ότι έλα μωρέ είναι μια. Εντάξει, είναι μια, μια ενδεχομένως σε εισαγωγικά χαζούλα γιορτή, αλλά δεν μας πέφτει και. Είναι καθαρά εμπορική, έτσι. Ναι, βρε Αλεξία, εμπορική. Αλλά, σου άρεσε αυτή η διαφήμιση που λέγαμε το να θυμόμαστε... στο διάλειμμα. Ε? Σου άρεσε αυτή η διαφήμιση που λέγαμε στο διάλειμμα. Άθλια, έτσι. Εντελώς. Άθλια. Άθλια. Είναι οι λεγόμενες political correct διαφημίσεις αυτές. Ακριβώς. Όπου θα πρέπει για να μην τους χαρακτηρίσουν. Κάποιοι έχουν, επειδή νιώθουν την ανάγκη ότι πρέπει να απολογηθούν
σε κάποιο κόσμο ή για να μην χαρακτηριστούν ή για να μπουν στο κλίμα και να το παίξουν μοντέρνοι. Ναι, μωρέ, δηλαδή. Θυμάμαι αυτά που είχε πει, πολλά γίνονται. Θυμάμαι εδώ, λίγο, είχε έτσι μιλήσει στην εκπομπή μας ο Σεβασμιώτος Μητροπολίτης Αργολίδας και τον είχαμε ρωτήσει για κάποια που γίνονται και μας σοκάρουν και λέει, είπε και πολύ σωστά. Καλημέρα, Νικόλα μου, καλημέρα. Ότι... Στον Νίκο το Λιανό απευθύνομαι. Καλημέρα, καλημέρα. Είχε πει τότε, θυμάμαι ο Σεβασμιώτατος, ότι κάποιοι νιώθουν την ανάγκη να δείξουν ότι είναι πολύ προοδευτικοί, ότι είναι πολύ μοντέρνοι και μπαίνουν σε όλο αυτό το τρυπάκι. Δηλαδή δεν υπάρχει διαφήμιση τώρα έτσι που κυριολεκτικά, έτσι, ηρωνικά το λέω, να σέβεται τον εαυτό της, το ξαναλέω ηρωνικά. Που να μην έχει μέσα, ξέρω εγώ, γκέι. Δηλαδή έχει, ρε παιδί μου, διαφημίζει, ξέρω εγώ, με αφορμή του Αγίου Βαλεντίνου παράδειγμα. Υπέροχα κοσμήματα. Κοσμήματα, ξέρω εγώ, ή κάτι άλλο, ή αρώματα, ή δεν ξέρω τι. Και θα πρέπει μέσα στο τέτοιο να μας, με το sorry να μας επιβάλλει ότι πρέπει να είναι ερωτευμένοι και. Δύο ομοφιλόφιλοι, ξέρω εγώ. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, είναι μια πραγματικότητα. Καλημέρα, Κατερινάκη μου, στα καλημέρα. Πλαίσιο του political correct, τη πολιτική λεγόμενη ορθότητα. Ναι, είναι λίγο βαρύ η ιστορία. Λοιπόν, θες να πάμε. Καλή εβδομάδα από τον Χρήστο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Πάμε λοιπόν να δούμε. Πάμε να καρναβάλια να στη Νέα Κύο. Μια πάμε, εβδομάδα ρε, πριν πάντα, μια Κυριακή νωρίτερα. Έτσι, πάμε. Ρε, παιδιά, πάμε να δούμε. Να εκτιμήσουμε. Όπω, τι ωραία πράγματα, τι ωραία χρώματα. Τα βαγάκια, να ζητήσουμε το χ από την στη Νέα Κύο. Εδώ έχει συνοπόδα να δίνουν το τόνο και το χρώμα. Με καλό καιρό χθε, δεν έπεσε. Πολύ ωραία. Ωραία πράγματα. Της Νέας Κύο, τα παιδάκια, τα μικρά παιδάκια. Τα φλαμίγκο μου αρέσουν εμένα βασικά. Ναι. Μπράβο. Και αν είχαμε φλαμίγκο φέτος, έτσι. Αμύωτο το κέφι στη Νέα Κύο. Με σύνθημα λοιπόν κέφι, ζωντάνια, μικρή και μεγάλη καρναβαλιστές ζωντάνεψαν το έθιμο της αποκριάς στη Νέα Κύο εχθές το μεσημέρι. Φυσικά είναι όλη αναμονή την επόμενη Κυριακή, έτσι, στη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση του Δήμου Άργους Μυκηνών, όπου θα παρουσιάζει ο γνωστός Τόνις Φίνος. Εδώ τα παιδάκια στο Δημοτικό Σχολείο της Νέας Κύου βλέπουμε. Φαντάζομαι θα δώσουν το παρόν και στο καρναβάλι, στη μεγάλη καρναβαλική παράλαση στο Άργος. Έχει καθιερωθεί πλέον το καρναβάλι στο Άργος. Ξεκίνησε από τα δυνατά καρναβάλια. Από την έρχη δεν ήταν μόνο της Νέας Κύου, βλέπω και από Σκαφιδάκι, ναι. Βέβαια, βέβαια. Μπράβο. Καρναβάκια από Σκαφιδάκι, βέβαια. Μπράβο, πολύ όμορφα. Οργανωμένοι ρε παιδί μου οι κιώτες, δεν παίζονται. Υπέροχα είναι, μπράβο. Φυσικά πολύ μεγάλη, μόνο παιδάκια. Άλλωστε το καρναβάλι είναι για όλους, δεν είναι μόνο για τα παιδιά. Βασιλίδα τι θες? Δεν το συνηθίζω, αλλά ποτέ μην λες ποτέ σε αυτή τη ζωή. Α, το κομμάτι είναι τρομερό, ε. Λοιπόν, να σου πω, Βασίλη μου. Ναι. Μόνο γυναίκα με δεν θέσαι, παρακαλώ. Δεις ό,τι άλλο θέλεις. Εντάξει. Γιατί αυτό το παροχημένο που δεν όλοι οι άντρες ξαφνικά ντύνονται γυναίκες. Δεν σου υπόσχομαι. Τα αποθυμένα τους βγάζουν. Δεν σου υπόσχομαι ότι θα ντυθώ. Αλλά σε περίπτωση που ντυθώ, σε περίπτωση. Μου άρεσαν τώρα για να σου πω την αλήθεια. Καλημέρα, Σπύρο μου, μισό. Ναι. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Από κρυά και ο Βαλεντίνος δεν είναι Άγιος. Είναι στα δίτροχα, στο μότο, ναι. Ναι, μπορεί, ναι, γιατί όχι. Συμφωνώ κι εγώ, κι εγώ, μέσα σε αυτό. Καλές αποκριές μας εύχονται. Βαγγέλης Δεβαλάκης, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς εδώ, Βαγγέλη μου. Βαγγέλη μου, σε ξυπνήσαμε, ε. Και στο καφεδάκι σου, φάει το breakfast, το αγγλικό breakfast. Επέστρεψε στην Ιγκλιτέρα ο Βαγγέλης. Ναι, δεν προλάβαμε ούτε να πούμε να διάβρεση, Βαγγέλη μου. Αυτό το καινούργιο τώρα και εμένα το πρόγραμμα που μου είναι λίγο ανακατεμένο, δεν το έχω ακόμη οριστικοποιήσει. Δεν πρόλαβα να σε δω. Θα σε δω όμως το καλοκαίρι, θα τα πούμε. Θα κάνουμε τα μπάνια μας μαζί. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι έχουμε μισό λεπτάκι ραντεβού στις Βρυξέλλες 15-16 Φεβρουαρίου. Πότε θα πάμε? Περίμενε. Ο κύριος Κοντζιάς με τον Δημητρόφ. Θα πάμε μαζί. Και την ώρα που εξελίσσεται η Νοβαρτιάδα, η λεγόμενη, την ίδια στιγμή θα γίνονται σημαντικές συζητήσεις και συνομιλίες. Ναι. Ο κύριος Κοντζιάς, το επαναλαμβάνω, είναι αυτός ο απίθανος τύπος, ο οποίος μας είπε ότι. Ναι, παίζω στη συνομιλία. Τι είπε ο Κοντζιάς, προσέξτε, το παίξαμε προχθές στο γύρο νιούς που μίλησε. Είπε ο Κοντζιάς. Η Ελλάδα έχει πληθυσμό 10 εκατομμύρια. Στο συλλαλητήριο πήγαν 140.000, 120-140.000. Το πολύ. Το πολύ. Άρα, οι υπόλοιποι 9.860.000 συμφωνούν με τη λύση τη δικιά μας, άρα εγώ με ήσυχη συνείδηση πάω να ξεπουλήσω το όνομα της και την ιστορία της πατρίδας μας. Ακριβώς. Αυτό είπε εμέσως πλην σαφώς ο κύριος Κοντζιάς.
Ο απίθανος αυτός τύπος, ο οποίος πλασάρονταν ως και ως μεγάλος πατριώτης από διαφόρους. Λοιπόν, συνεχίζουν εκεί τις συναντήσεις με τον Δημητρόφ και κάπου εκεί στην Οβαρτιάδα, η αλήθεια είναι βέβαια, Αλεξία, ότι αυτό που ήθελε η κυβέρνηση πρόσκαιρα το πέτυχε. Δηλαδή, το να φύγει από τον Παλμό και από την δυναμική που είχαν τα συλλαλητήρια δημιουργήσει, την αρνητική δυναμική εις βάρος της, πετυχαίνει έστω για κάποιο διάστημα να πετάξει την μπάλα στην Νοβάρτης. Είδα εκεί και κάτι βίντεο τον Γεωργιάδη, τον πρόεδρο της Νέας αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Το πρόεδρο μου έφυγε έτσι, δεν το έδωσα. Λοιπόν, δεν μπορώ να πω ότι τον λυπάμαι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ο Μπουμπούκος δεν είναι αυτό. Δεν τον λέω Μπουμπούκο εγώ. Η γυναίκα του μπορεί να το λέει, εγώ τον λέω τον Μπουμπούκο. Εντάξει, τι το λέει, κάνουμε μωρέ του ανθρώπου, γιατί τώρα δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι κάτι υπάρχει εκεί στην Νοβάρτης. Το θέμα είναι αν υπάρχει σε επίπεδο ιατρών, στελεχών κτλ. Ή αν υπάρχει σε επίπεδο πολιτικού προσωπικού. Όσοι θίγονται, όσοι φέρονται ως εμπλεκόμενοι, λένε ότι και έχουν μελετήσει τη δικογραφία. Θα λάμε πολύ προσεκτικό, δεν έχω δει δικογραφία, δεν ξέρω τι λέει. Όσοι θίγονται τέλος πάντων με δημόσιες τοποθετήσεις τους, γι' αυτό και στράφηκαν εναντίον ακόμη και του Πρωθυπουργού, είπαν ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρη κατάθεση που να αποδεικνύει με ντοκουμέντα και με στοιχεία ότι εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Επίσης, καρτούν μεγάλες ενστάσεις γιατί θα πρέπει να είναι προστατευόμενοι μάρτυρες. Προστατευόμενοι μάρτυρες μπαίνουν σε υποθέσεις που πρόκειται για οργανωμένο έγκλημα. Τους φυλάνε. Δηλαδή, αν πρόκειται, ας πούμε, για παράδειγμα, εγώ ως παλαιό μέλος μιας εγκληματικής οργάνωσης, μαφίας, ναρκωτικών κτλ. Δεν το ξέρω αυτό, δεν ξέρω. Δεν είναι, δηλαδή, εδώ είναι άλλη υπόθεση. Ναι. Ορίζει συγκεκριμένα όμως πότε είναι κάποιος προστατευόμενος μάρτυρας. Αυτή είναι, δεν είπες. Ναι, αυτή είναι υποκαθεστώς προστατευόμενο μάρτυρα, αλλά λένε τέλος πάντων οι φερόμενοι ως εμπλεκόμενοι πολιτικοί ότι δεν υπάρχει λόγος να είναι σε προστατευόμενοι μάρτυρες, διότι δεν πρόκειται περί εγκληματικής οργανώσεως. Αυτό σου λέω. Συγγνώμη, δεν παρακολουθούσα. Ναι, δεν πειράζει. Λοιπόν, είναι τόσο πολύ η Νοβαρτιάδα εδώ που λογικό είναι να χάσεις και αυτά που λέω εγώ. Μπάλα, και αυτά που λένε οι υπόλοιποι. Η ουσία που κρατώ εγώ είναι ότι στις μεθαύριο, 15-16 Φεβρουαρίου, έχουμε νέα συνάντηση Κοντζιά Δημητρόφ. Προχωράει μια χαρά η κυβέρνηση αυτά που έχει δρομολογήσει για το θέμα των Σκοπίων και την ονομασία. Και την ίδια στιγμή ασχολούμαστε με την Νοβαρτιάδα, η οποία φαίνεται ακόμη και σε επίπεδο ΣΥΡΙΖΑ να μην έχει. Δηλαδή, λίγο μουδιασμένη είναι και στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν εξαιρέσουμε τον κύριο Αντόναρο, ο οποίος λειτουργήσε σαν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ή σαν στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ εκεί και πέταξε τη σκούφια του με όλα αυτά που γίνανε, όπως φάνηκε, γι' αυτό και διαγράφει, και στο ΣΥΡΙΖΑ λίγο μου διασμένα είναι τα στελέχη. Δηλαδή, δεν τους είδα πάρα πολύ ζεστούς με την Νοβαρτιάδα και με το τι δένει, με το τι φαίνεται να αποκαλύπτει. Γιατί, Αλεξία, αν αυτή η υπόθεση ήταν μπετόν αρμέ δεμένη από παντού. Ότι, ναι, αν ήταν δεμένη ότι. Ναι, υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, κύριε, εδώ, ούτε προστατευόμενοι μάρτυρες ούτε τίποτα. Ο Τάδε συγκεκριμένα λέει αυτό και αυτό. Ναι, ρε παιδί μου, γιατί. Αυτό λέει αυτό. Ορίστε, έχει και το χαρτί. Βγαίνει ο Ζώης και λέει: Κυρία Δρίτσα, εσύ που είσαι ο υπουργός, ορίστε το χαρτί. Εγώ στο έδωσα, υπογράφεις εδώ, τα έχεις αρπάξει. Τέλος. Δηλαδή, αν ήταν δεμένη σε τέτοιο επίπεδο η υπόθεση, δεν θα ήταν μαγκωμένοι και οι ΣΥΡΙΖΕΙ, ούτε στη Νέα Δημοκρατία θα βγαίνανε έτσι τσαμπουκαλεμένοι τόσο πολύ. Θα τους είχαν πέσει τα αυτιά και θα είχαν όντως πραγματικά πολιτικό σεισμό. Όπως διαφήμιζε στην αρχή η κυβέρνηση. Δεν φαίνεται να υπάρχουν τέτοια αδιάσυστα στοιχεία. Τουλάχιστον όπως έχουμε δει από διαρροές ή από αυτά που έχουν πει οι άνθρωποι που έχουν μελετήσει τη δικογραφία, το ξαναλέω, θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός. Λέω, αν υπήρχαν τέτοια στοιχεία, δεν μας τα είχαν δείξει. Και το ξαναλέω, τι πάει να πει προστατευόμενος μάρτυρας. Τι πάει να πει προστατευόμενος μάρτυρας. Δηλαδή αυτός ο μάρτυρας δεν θα εμφανιστεί, δεν θα ξέρουμε ποιος είναι, δεν θα μπορεί ο θυγόμενος να του κάνει μήνυση για ψευδορκία ή για ψευδή κατάθεση ή δεν ξέρω τι, ή για συκοφαντική δυσφήμιση για οτιδήποτε. Μπερδεμένα πράγματα. Τι θα προκύψει, θα το δούμε τα επόμενα 24 ώρα. Έχει επενδύσει πολιτικά η κυβέρνηση σε όλη αυτή την υπόθεση. Αν θα τη κάτσει και για πόσο θα τη βγει αυτό το θέμα, θα το δείξει ο χρόνος. Όταν λέω χρόνος, δεν εννοώ μήνες, εννοώ τα επόμενα 24 ώρα. Αν θα ξεφουσκώσει αυτή η υπόθεση ή αν όντως πρόκειται για περίπτωση με ουσία. Εντάξει, πέφτει και το σχετικό τρολάρισμα. Είδα κάπου τον κύριο Γεωργιάδη να μας λέει εκεί, κάλεσε το συνεργείο του Σταρ. Φαντάζομαι δεν πήγαν από μόνοι του στο Σταρ, θα του πήρε ο ίδιος. Υποθέτω, του κάλεσε στο σπίτι. Λέει, εμένα λέει, με κατηγορούν όταν ανακαίνισα το αλήθεια, σπίτι μου. Δεν το ήξερα. Υπάρχει βίντεο. Του πήγε στο σπίτι του να δείτε, λέει, το πάτωμα κάτω είναι γδαρμένο, λέει. Οι τείχοι έχουν ροφθορές. Πώς εγώ ανακαίνισα το σπίτι μου, λέει. Από το 2007 λέει που μένω. Το πληρώνω. Είπε, ναι, εγώ τον λυπήθηκα εκεί που είπε ότι όσοι μπαίνουμε στην πολιτική βγαίνουμε φτωχότεροι. Εκεί τον λυπήθηκα.
Πραγματικά, δηλαδή... Κάποιοι μπορεί, Βασίλη. Κάποιοι μπορεί. Κάποιοι μπορεί. Κάποιοι δεν μπορεί. Όσοι μπήκαν στην πολιτική και γίναν βουλευτές να βγαίνουν φτωχότεροι. Βασίλη, σου δεν είπα. Δεν το νομίζω. Κάποιοι μπορεί. Κάποιοι δεν μπορεί. Εντάξει, με 7.000 το μήνα αξία μισθό δεν νομίζω να είναι τώρα και τόσο φτωχός ο κύριος Γεωργιάδης. Εξαρτάται και τη ζωή κάνει. Δηλαδή, εντάξει. Εξαρτάται και τη ζωή κάνει. Εξαρτάται τώρα, που θέλει να πηγαίνει τα παιδιά στο σχολείο. Εξαρτάται τι αυτοκίνητα έχει, την τύση μου κυκλοφορεί. Να σου πω κάτι. Ζητώ συγγνώμη. Γιατί οι καλλιτέχνες, οι παλιοί καλοί ηθοποιοί που έφεγαν του κόσμου τα χρήματα και τελικά πέθαναν στο σπίτι του ηθοποιού. Γιατί δεν μιλάμε για αυτού που έκαναν ζωή όμω, δυνατή ζωή, αλλά. Δεν κράτησαν τίποτα για μετά. Επειδή ζητώ συγγνώμη από τους φίλους. Δεν σε ακούω να το σχολιάζεις. Και από τον εαυτό μου, διότι επειδή τον θεωρώ τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ίσως το πλέον φεδρό πολιτικά πρόσωπο της Ελλάδος, δεν θέλω να το σχολιάσω. Τι λέει πρωί-πρωί ο κακός σου άνθρωπο. Είπα, πολιτικά είναι φεδρός ο κύριος, εντελώς. Οπότε, ας πούμε κάτι άλλο. Ας πούμε, ξέρω εγώ, για την Εβάρτης γενικότερα. Απλά το αναφέρω γιατί έχει γίνει και το σχετικό τρόλ παντού. Όπου και να άνοιγες, ρε παιδί μου, θέλοντας και μη, άνοιγες στην τηλεόραση ή άνοιγες στα site, εγώ που δεν βλέπω τηλεόραση, έβλεπα μπροστά μου τον Γεωργιάδη να μας λέει να ορίεται, να φωνάζει εκεί και τα λοιπά, ότι δεν τα έχει πάρει, ότι έτσι, ότι αλλιώς. Εν πάση περιπτώσει. Μπορεί ο άνθρωπος για να ορίεται. Ναι, εντάξει, όταν ο άλλος θίγεται και θεωρεί ότι θίγεται και ότι κακώς βάλετε, θα το υποδείξω εγώ πώς θα. Προστατεύσει τον εαυτό του, μπορεί να το κάνει με όποιον τρόπο ο ίδιος επιθυμεί. Μισό λοιπόν. Λεπτό, γιατί μόλις τώρα έλαβα ένα μήνυμα από τον φίλο μου και αγαπητό σε όλους, ναι. Γιώργο Καραμίτσα, πρόεδρο του Ράδιο Ταξί Άργους 67020. Ναι, καλημέρα Γιώργο. Που λέει ότι. Ότι. Μισό λεπτό, δεν ήξερε. Ότι πήρε κούρσα τον Άδωνη. Ότι. Λοιπόν, από σήμερα στο Άργος έχουμε αλλαγές κυκλοφορίας στη Γούνερη, Ηρακλέως και σε κάποιους άλλους δρόμους. Αλλά υπάρχει ένα ψήλο μπαχαλού με τις πινακίδες. Να μιλήσουμε με κάποιον από... Μισό λεπτάκι. Ρε παιδιά, δεν σας το πω εγώ ότι το Facebook έχει σήμερα. Να ενημερώσω κρατές. Μίλησε ο Δήμαρχος Άργους με κοινών, ο Δημήτρης Καμπόζος, την Παρασκευή. Ναι. Βγάλαμε και τη δήλωσή του. Μίλησε για αυτή την αλλαγή, τη κυκλοφοριακή Φυσικά. Αλλαγή, Γούναρη και Ηρακλέους, Γιώργο μου. Ελπίζω να μας ξαναενημερώσουν και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε κι εμείς έτσι τον κόσμο. Και να μας πει ο Γιώργος Ατζική πώς περπατάει αυτή η αλλαγή, αφού καινούνται, όποτε έχουν την αίσθηση, όπου έχουν εικόνα, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι. Ναι, Γιώργο μου, εσύ που είσαι. Οι επαγγελματίες οδηγοί, συμφωνώ, έτσι, και οι οδηγοί ταξί έχουν εικόνα. Δηλαδή, εντάξει, δεν θα μας πει ο Γιώργος τώρα από την πρώτη μέρα που εφαρμόζεται. Όχι, αλλά σε μια εβδομάδα μπορεί να μας πει, Γιώργο, ξέρω εγώ, πώς περπάτησε αυτή η αλλαγή. Βλέπεις διαφορά, γιατί ειδικά οι οδηγοί ταξί ξέρουν, έτσι. Τι γίνεται μέσα στην πόλη, έτσι, να έχουμε μια εικόνα, λοιπόν, δεν είναι γίνεται κακό. Γίνεται ανάποδα πλέον, λοιπόν, η διέλευση της Γούναρη. Δεν κατεβαίνει από την εφορία προς τη θεάτρου, ανεβαίνει προς τα πάνω, έτσι, γίνεται αυτή η αλλαγή. Εφόσον υπάρχουν πινακίδες, νομίζω, έτσι δεν είναι. Τις προσέχουμε, απλά, εφόσον εντάξει. Εφόσον υπάρχουν, και... παιδιά, να αφήσουμε λίγο και τη συνήθεια, ταχύτητα. Γιατί καθημερινώς αλλάζουν πράγματα, όχι μόνο στην πολιτεία, γενικότερα, για κάποιους λόγους. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνεται με τα GPS, ξέρεις. Για κάποιους ξένους που έρχονται, ναι, που τα GPS δεν έχουν τώρα ενημερωθεί και θα τους πηγαίνουν ανάποδα, Παίζει και αυτό, να ξέρεις. Ναι. Πολύ. Φαντάζομαι θα ενημερωθούν. Συμβαίνει όμως πάρα πολύ συχνά σε όλο τον κόσμο. Και όταν δεν αλλάζουν τα GPS γρήγορα ή δεν ενημερώνονται, υπάρχουν κάποιες πινακίδες που είναι ακόμη καλυμμένες, μας γράφει ο πρόεδρος του Ράδιο Ταξί Άργους, ο Γιώργος ο Καραμίτσας. Πρέπει να μιλήσουμε οπωσδήποτε με τον Δήμο. Με ανθρώπους του Δήμου που είναι υπεύθυνοι. Ποιος είναι υπεύθυνος στο Δήμο γι' αυτό, ποιος είναι αντιδήμαρχος. Θα μιλήσουμε. Θα το τακτοποιήσουμε και αυτό. Το θέμα πάντως, ναι, με τα GPS είναι πάρα πολύ σοβαρό. Έχουν προκληθεί τρομερά ατυχήματα, Βασίλη. Γιατί το GPS σου έλεγε στρίψε αριστερά, εσύ δεν κοίταγε την πινακίδα. Κακός. Σου έλεγε στρίψε αριστερά εδώ στα 50 μέτρα, έστριψε, είχε αλλάξει ο δρόμος, δεν είχε ενημερωθεί το GPS. Εντάξει, δεν μπορούμε να το πούμε ως δικαιολογία, γιατί πάνω απ' όλα είναι ο άνθρωπος. Το GPS σου δίνει κατευθύνσεις. Μπορεί να έχει γίνει μια αλλαγή, όπως σωστά λες, την τελευταία εβδομάδα, τον τελευταίο μήνα, να μην είναι επικυρωποιημένοι οι χάρτες που έχουμε στο όχημά μας. Το GPS μας καθοδηγεί. Δεν μας λέει ακριβώς. Δεν οδηγεί αυτό το αυτοκίνητο. Εμείς οδηγούμε το αυτοκίνητο. Μην μου το λες σαν δικαιολογία τώρα με το GPS. Όχι, όχι. Το λέω όμως ως πρακτική. Ως πρακτική, ναι. Όλοι... Άλλο αυτό. Ως συνήθεια το δέχομαι. Επειδή αλλά... δέχομαι πάρα πολλοί μου μηνύματα σχετικά με ένα θέμα που δεν αφορά το ευρύ κοινό, αλλά αφορά αυτούς που κάνουν τα αιτήματα. Επειδή έχω 1987, βλέπω τώρα μηνύματα, αιτήματα σε αναμονή φιλίας. Και επειδή έχω εξηγήσει ότι δεν θέλω να κάνω Αλεξία Δρίτσα Βου, ένα θέλω εκεί, μέχρι 5.000, ναι, και τέλος, έχω σβήσει κάποια ονόματα. Έτσι ώστε να προσθεθούν κάποια άλλα. Όλοι οι υπόλοιποι μπορείτε να μπείτε στη σελίδα
Αλεξανδρίτσα και να ακολουθείτε από εκεί. Μαθαίνετε όλα τα νέα, βλέπετε όλα τα βίντεο, τις αναρτήσεις. Συνομιλούμε και από εκεί, γιατί όχι. Απλά δεν θέλω να ανοίξω δεύτερο προφίλ, θέλω να το καταλάβετε. Όλα τα αιτήματά σας λοιπόν, κάντε follow στην σελίδα στο Facebook Αλεξανδρίτσα. Μάλιστα. Τώρα λοιπόν, έχουμε Αλεξία Α, Αλεξία Β, Αλεξία Γ. Δεν γίνονται αυτά. Όχι. Ένα και τελεία. Λοιπόν, επιστολή απέστειλε στους δημάρχους της Αργολίδας ο κύριος Γιάννης Μανιάτης, ο οποίος προτείνει τη συζήτηση σε ανοιχτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το μεγάλο ζήτημα της εξοικονόμησης ενέργειας με χρησιμοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εντυπωσιάστηκες, βλέπω. Οι εφαρμογές των επενδύσεων αυτών αναφέρονται σε εξοικονομήσεις σε δημοτικά κτίρια, σχολεία, θετικούς χώρους, στο ΕΒ Αργολίδας, καθώς και μεμονωμένους αγρότες που δεν υπάρχουν το ΕΒ. Σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που μπορούν να διαμορφώσουν μια ενεργειακή κοινότητα, δηλαδή ένα αστικό συνεταιρισμό που θα επιτρέψει τη μείωση κατά 30-60% της κατανάλωσης ενέργειας σε όλες τις τοπικές καταναλώσεις. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων Νομού Αργολίδας η Ελεγγύη, γιόρτα στον Άγιο Παρθένιο προστάτη των καρκινοπαθών. Να πούμε, τελέστηκε λειτουργία στην Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου Καρακαλά με τη συμμετοχή μελών και φίλων του Συλλόγου. Στη συνέχεια, στο Μεζεδοπολείο Πρόπολη, στον Άφπλιο, απόλαυσαν νόστιμα μεζεδάκια με ουζάκι και εύχονται να έχουν υγεία και του χρόνου να μην λείψει κανείς από την εορτή του προστάτη του Αγίου Παρθένιου. Έχεις πάει στην Ιερά Μονή Δημητρίου Καρακαλά? Όχι. Χάνεις. Πραγματικά. Μου το έχουν πει κι άλλοι αυτό. Πραγματικά. Λοιπόν, τη δεύτερη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, στο αγώνισμα της κυταλλοδρομίας γυναικών 4x400, κατέκτησε η ομάδα τους Δία Αργολίδας. Στην ομάδα συμμετείχαν οι αθλήτριες Γεωργαλά, Ντόκου, Τόκα και Καρκαλάτου υπό την καθοδήγηση του προπονητή Γιώργου Καραπάνου. Αψήφισε την κούρεση από τις κούρσες του διημέρου και έφερε το αργυρό μετάλλιο στην Αργολίδα. Η Αργολίδα τα πάει πολύ καλά τελικά στο Στίβο. Τι μου έστειλε, ειδικότερα τα κορίτσια τα πάνε πολύ καλά στο Στίβο. Αυτός ο Γιώργος Ορασιά. Τι σου στείλε. Δηλαδή, εντάξει. Μπράβο στα κορίτσια. Θέλει, παρακαλώ, τι σου στείλε. Μπράβο, μπράβο στα κορίτσια. Στο δίνω αμέσως σε Βασιλική. Λέγονται το... αυτά που σου στείλε ή τίποτα. Ναι, παιδί μου, σύνδεσμο. Α, και να το δω. Θα σου δείξω τώρα. Ξέρω εγώ, μπορεί να τίποτα. Κάτι έγινε στην Ιταλία, κάτι έγινε πάλι. Τι έγινε στην Ιταλία. Προτάσεις του Γιώργου του Ορασιά, ακούστε. Καρναβάλι για να δω. Εσείς αυτοί εκεί που οργανώνετε τα καρναβάλια, ακούστε προτάσεις όμορφες, διαβάστε, δείτε. Για να δούμε, για να δούμε. Λοιπόν, στην Ιταλία καρναβάλι λέει σημαίνει πορτοκαλοπόλεμο. Αυτά να είναι το και βίντεο. Έχουμε και εμείς πολλά πορτοκάλια. Να, που μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Πάμε. 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 Στον Ιταλικό Βορρά, καρναβάλι σημαίνει πόλεμος. Για την ακρίβεια, πορτοκαλοπόλεμος. Κάθε χρόνο, χιλιάδες ντόπιοι και τουρίστες, ντυμένοι με μεσαιωνικές στολές και προστατευτικές μάσκες, κατακλείζουν τους δρόμους και επιδίδονται σε εχθροπραξίες. Τα πυρομαχικά άφθονα. Πάνω από 500 τόνοι πορτοκάλια μεταφέρθηκαν και φέτος στην περιοχή. Το καρναβάλι είναι η μεγάλη μου αγάπη. Περιμένω με ανυπομονησία να ζήσω αυτές τις τρεις ημέρες της μάχης. Οι πορτοκαλομαχίες αποτελούν αναπαράσταση του μεσαιωνικού θρύλου που θέλει την κόρη ενός Μιλωνά να αποκεφαλίσει τον άρχοντα της Ιβραία που επιχείρησε να τη βιάσει. Τα πορτοκάλια συμβολίζουν το κεφάλι του τύρανου και την απελευθέρωση της πόλης. Μάλιστα. Σε ποια πόλη είναι, για να δούμε λίγο. Λοιπόν, είναι η πόλη Ιβραία. Ιβραία. Μια μικρή πόλη στη Βόρεια Ιταλία. Πορτοκαλοπόλεμος. Κάθε χρόνο χιλιάδες ντόπιοι και τουρίστες ντυμένοι με μεσαιωνικές στολές και φορώντας καρνιβαλικές μάσκες για προστασία κατακλείζουν τους δρόμους και επιδίδονται σε εχθροπραξίες. Τα πυρομαχικά είναι άφθονα. Πάνω από 500 τόνοι πορτοκάλι μεταφέρθηκαν και φέτος στην περιοχή. Πορτοκαλομαχίες αποτελούν αναπαράσταση του μεσαιωνικού θρύλου. Σύμφωνα με αυτόν, η κόρη του Μιλωνά αποκεφάλισε τον μεσαιτό λοιπόν άρχοντα, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, της Ιβραία που επιχείρησε να τη βιάσει τη νύχτα πριν από το γάμο της. Και όντως, Γιώργο Ρασιά, έχουμε πολλά πορτοκάλια εδώ. Το μόνο που σκέφτομαι είναι προς τα πού θα πεταχτούν αυτά τα πορτοκάλια. Είναι και επικίνδυνο. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια. Δεν είναι επικίνδυνο. Ανάσα. Επικίνδυνο σίγουρα είναι. Ε? Φορούσαν και είχαν εξοπλισμό προστασίας οι άνθρωποι. Όχι, για άλλους λόγους, κατάλαβες τι εννοώ. Ναι, καλά. Έτσι δεν είσαι, εντάξει, ναι, σε πολύ μπροστά, ξέρεις. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα το τελευταίο. Πότε πήγε 10.30, παιδιά? 10.30, έχουμε πρωτοσέλιδα τα οποία έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Πάμε να τα δούμε μετά. Όπω είμαι πολύ συγκεκριμένη, βαθύτατα. Πάμε. Διαφημιστικό διάλειμμα 10 και 31 και 5 δευτερόλεπτα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Μας βλέπετε το κανάλι μας στο YouTube, DRI Web TV. Μας βλέπετε μέσα από τις αργολικές ειδήσεις. Μας βλέπετε ζωντανά από τη σελίδα μας στο Facebook. Μας ακούτε από το Live 24 και από το FM 92,2. Πάμε λοιπόν. Πάμε και ερχόμαστε.
Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. Κατάλαβες, γιατί αν δεν είχαν έτσι, θα είχαν αλλιώς. Κατάλαβες, έτσι είναι. Yeah. Εμείς κάνουμε και τα κουτσομπολιά μας εδώ. Όχι, δεν κουτσομπολεύουμε κόσμο, τα δικά μας λέμε. Α, να το ξεκαθαρίσω. Έτσι δεν είναι, Βασίλη μου. Κοίταξε, Αλεξία, τώρα θα μου επιτρέψεις. Να σου επιτρέψω. Δεν υπάρχει κουτσομπολιό χωρίς να κουτσομπολεύεις κόσμο. Όχι, τώρα είπαμε για τους εαυτούς μας όμως. Εντάξει, για μας, ναι, αλλά άμα κουτσομπολεύεις κόσμο. Πριν κουτσομπολέψαμε κάποιον, πώς έφαγε πόρτα. Κάθεσαι και εσύ τώρα και. Ναι, έχεις δίκιο. Όταν κουτσομπολεύεις κόσμο, κουτσομπολεύεις. Ποιο κουτσομπολεύεις. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα. Λέμε και τα δικά μας. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Σήμερα Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου να ξεκινήσουμε. Έχεις πρωτοσέλιδο, μου ξέρει κάτι. Εσύ, μισό λεπτάκι λίγο περίμενε. Όχι, πάμε στα πρωτοσέλιδα. Ναι, θα πούμε και για τον. Κάτσε, πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα, μισό λεπτάκι λίγο. Τι σου ήρθε, Είχαμε χθες τον 17ο δρόμο αργολικού κόλπου. Λοιπόν, χθες Κυριακή λοιπόν διεξήχθη ο αγώνας. Ναι, βεβαίως. Πρώτος ο Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος. Μπράβο. Με χρόνο 52-40-81. Δεύτερος ο Τασόπουλος Δημήτρης με χρόνο 53-58. Ναι. Και τρίτος ο Γιώργος Χαϊδεμένος με χρόνο 54-29. Μπράβο. Είναι ο, ξέρεις, που γίνεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή και ξεκινάει, τερματίζει εδώ κάτω στο λιμάνι, ξεκινάει εκεί από του Αρδάμι. Από το Αρδάμι. Α, ναι. Αυτός είναι, μπράβο. Λοιπόν, πολύ ωραία, πολύ ναι, ωραία. Ναι, έτσι, ένας αγώνας έτσι λαϊκού αθλητισμού. Έχουμε και βίντεο να δείξουμε. Να το έχεις. Όχι, δεν πρέπει να έχουμε βίντεο, Αλεξία μου. Δεν πειράζει. Αν θα σου στείλω όμως εγώ να το έχεις, αν το θες. Ναι, μισό λεπτάκι. Και να προχωρήσουμε στα πρωτοσέλιδα σε πολύ όπου πολύ τη βλέπω λίγο. Αυτή τη στιγμή άσχετο, βλέπω την Ευαγγελία Ραβανή. Τι κούκλα κοπέλα είναι αυτή, ρε παιδί μου. Όταν μιλάμε για όμορφη κοπέλα, τη βλέπεις και. Μπράβο. Φτούσου κοπελάρα μου που λέει. Μπράβο το κορίτσι μας, ναι. 15,5 χιλιόμετρα με ενημερώνουν. Ευχαριστώ πολύ για τη διαδρομή συνολικά. Λοιπόν, πάμε στα νέα, στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε στα νέα. Ντόμινο αναταράξεων σε Νέα Δημοκρατία και Μαξίμου. Μήνυμα Μητσοτάκη με πολλούς αποδέκτες. Η διαγραφή του Αντώναρου. Τι ακολουθεί, ποιος ο ρόλος του Καραμανλή, δύο γραμμές στο εσωτερικό της κυβέρνησης για την επόμενη μέρα, ποια προκρίνεται. Ο Καμένος προσπαθεί να μπλοκάρει την προανακριτική για τα βλήματα. Σκηνικό έντασης, τουρκική αρμάδα στην Κύπρο, 17.000 πληστηριασμοί για χρέη στο δημόσιο με διαδικασίες fast track. Οφειλέτες και χρέη στην εφορία, λέει εδώ αναλυτικά πόσοι χρωστάνε από πόσο μέχρι πόσο. 128.471 είναι οι οφειλέτες που χρωστάνε μεταξύ από 10.000 έως 20.000 ευρώ. 88.214 είναι όσοι χρωστάνε από 20.000 έως 50.000 ευρώ και 72.932 είναι όσοι χρωστάνε από 50.000 ευρώ και πάνω. Γιατί είναι λίγα αυτά τα νούμερα, γιατί το παρουσίαζαν ότι δεν είναι. Είναι λίγοι αυτοί. Δηλαδή στην ουσία μας λέει ότι είναι 128.200, περίπου 300.000 Έλληνες χρωστάνε πάνω από 10.000 ευρώ στην εφορία. Αντιλαμβάνεσαι γιατί μιλάμε. Όχι. Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας στα νέα. Τι λες τώρα, έχω συγκινηθεί με αυτά. Αυτά ήταν τα νέα. Ναι. Πάμε. Πού θες να πάμε. Χαζεύει, παιδιά, Αλεξία τώρα εδώ. Χαζεύει και. Με τρολάρει κιόλας. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Το Έθνος, το οποίο, παιδιά, έχει ένα πραγματικό. Α, το δείτε τώρα. Ναι. Πραγματικό αφεντικό της Νέας Δημοκρατίας και έχει ντουμπλαρισμένη την εικόνα του Άδωνη με την Κυριάκου. Όχι, κολλάζει όταν είναι τετραγωνάκια πολλά. Αυτή είναι ντουμπλαρισμένη φωτογραφία. Το πραγματικό αφεντικό της Νέας Δημοκρατίας. Κοίταξε, ναι, έχουν τρομερά στοιχεία. Κοίταξε πώς κολλάει. Λοιπόν, το πραγματικό αφεντικό της Νέας Δημοκρατίας και δείχνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Γίνεται πρόεδρος, η βαθμολογία και τα ονόματα των 91ων του διαγωνισμού. Πάνω-πάνω η μάχη του τίτλου. Η ΑΕΚ λήγησε στον Αστέρα 1-0, τον Αστέρα 1-0, έπιασε κορυφή και περιμένει τον ΠΑΟΚ. Γκέλα με τον Ατρόμητο 2-2, χωρίς αρχή και τέλος ο Ολυμπιακός. Ήταν το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Το Έθνος. Διάβασε και εδώ που λέει σκάνδαλο Νοβάρτης, ψάχνουν τη ροή του μαύρου χρήματος, έφονται σε σπίτια εμπλεκομένων. Πού το λέει? Κάτω. Α, δεν το είδα. Εσύ α, στο... όλο το σχέδιο, συγγνώμη, το τέμενος αλλάζει το βοτανικό, νόμος για το. Για το. Για το. Τέλος αυθαιρεσίες με τις ομπρέλες και τα τραπεζοκαθίσματα.
Πλάκα μας κάνετε και πού θα καθόμαστε. Κυρίαρχος του κόμματος και στο απερόβλητο του Άδωνης Γεωργιάδης. Έτσι και ψάχνουν τη ροή λοιπόν του μαυροχρώματος, όπως είπες, έφερε σε σπίτι και μπλεκωμένο. Μάλιστα. Ήταν το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Η στάση της Δώρας και η καραμαλική πτέρυγα. Ο Μητσοτάκης διέγραψε τον Αντώναρο για χάρη του Άδωνη. Wow. Πάμε. Λοιπόν, ήταν το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Έθνος. Και περνά στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Γιατί γελάς? Δεν έχω πρόβλημα. Όχι, λέω. Προστατευόμενος αντιπρόεδρος. Ασυλία στον Άδωνη Γεωργιάδη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ευάγγελος Αντώναρος στην εφημερίδα των συντακτών. Θεωρώ τη διαγραφή μου ανίσχυρη, άκυρη και αντικαταστατική. Τι λες τώρα. Ευθείες απειλές κατά των μαρτύρων της δικογραφίας. Πώς και γιατί ήταν σφιχταγκαλιασμένα τα ΜΜΕ και οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες. Συνέντευξη Δημήτρης Τζανακόπουλος. Ο Σαμαράς να θυμάται ότι είναι πρώην πρωθυπουργός και όχι κουτσαβάκι. Τι απαντά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για όλα τα ανοιχτά ζητήματα του σκανδάλου. Συρία, εμπλοκή του Ισραήλ στη σύγκρουση με απώλειες. Και Γιώργος Αυγερόπουλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει προχρεωμένες χώρες να ιδιωτικοποιήσουν το νερό τους. Και πολυτραυματίας για τη Super League. Ο Ολυμπιακός έκλεψε βαθμό από τον Ατρόμητο και έμενε 4 βαθμούς μακριά από την ΑΕΚ. Τι εννοεί έκλεψε? Και 3 από τον ΠΑΟΚ. Κλοπή κανονική. Έκλεψε βαθμό, ξέρω εγώ, από τον Ατρόμητο. Με βάση την νίκη, με βάση την νίκη. Ποια νίκη, 2-2 πήγανε. Έκλεψε ένα βαθμό. Αυτό είναι η ισοπαλία. Λοιπόν, δεν είναι σήμερα, Αλεξία Παδιά, είναι. Περνάμε στον ελεύθερο τύπο. Γιατί είμαστε ελεύθεροι τύποι γενικότερα. Λοιπόν, πώς θα πάρετε αναδρομικά για κύριες και επικουρικές συντάξεις? Ο οδηγός για να συμπληρώσετε σωστά τις αιτήσεις στον ελεύθερο τύπο θα το βρείτε. Θέλει πάρα μα πάρα πολύ προσοχή. Σαφές μήνυμα από Μητσοτάκη, δεν θα ανοιχτούμε τις παρακρατικές μεθόδους της κυβέρνησης. Καταγγελίες Αθανασίου για σύνδεση υπουργών με τους εισαγγελείς. Η νέα αξιολόγηση περνά μέσα από την εφαρμογή μέτρων 5 δις. Τραγωδία μυστήριο με το ρωσικό αεροσκάφος και τέταρτη νομική σχολή, αλλά χωρίς αύξηση στον αριθμό των εισακτέων, άρα τι χρειάζονται. Το παρασκήνιο, διαγραφή εξπρες του Αντώναρου μετά την επίθεση κατά του Άδωνη και τα σκάνδαλα της Ροβάρτης σε όλο τον κόσμο. Η Άγκυρα κλιμακώνει τις προκλήσεις της για την κυπριακή ΑΟΣ. Ήταν το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος. Λες τι χρειάζονται. Θα διορίσουμε μετέρους εκεί, φροντιστές, κλητήρες, καθηγητές, δικούς μας. Τι χρειάζονται την τετραδονομική σχολή. Εδώ λέμε ότι έχουμε κορεσμό πλέον για νομικούς. Αλλά φτιάχνουμε μια ακόμη νομική σχολή. Τι δεν καταλαβαίνεις και εσύ τώρα? Πηγαίνε μας την Εσπρέσο. Εγώ θα την πω την Εσπρέσο. Δεν σε αφήνω. Περίμενε. Για να πάρεις τη σειρά σου σωστά. Λοιπόν, περνάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Τρομερές αποκαλύψεις για τη σπήρα των απαγωγέων στην υπόθεση που έχει παγώσει το Πανελλήνιο. Τον τσιμέντωσαν. Άγριο θρίλερ με το πτώμα του Μάριου. Αν είναι δυνατόν. Εσπεσμένα, στο νοσοκομείο η Αραβανή. Αμάν! Τη μάτια σε παιδιά, δεν το πιστεύω. Όχι, είχε πάει πριν. Άστο. Είχε πάει πριν. Εγώ είπα ότι ήταν πολύ ωραία. Εσύ είπες ότι ναι. Είχε πάει πριν, ρε Βασίλεια, για να είναι πρωτοσέλιδο της Δευτέρας αυτό. Ξύπνα επιτέλους. Ναι, εντάξει, αλλά πώς το είπες όμως εσύ? Είπα σήμερα, πόσο ωραία είναι η κοπέλα, αυτό είπα. Και διαβάζουμε ότι είναι στο νοσοκομείο. Ναι, πού να το ξέρω. Λοιπόν, όρια 12 θεϊστών στο κέντρο της Αθήνας. Αχά. Α, οι κύριοι που λέγανε στη Μάνη να γίνουν 12 θεϊστές και απειλούσαν γιατί δεν έγινε ο δικός του αρχιεπίσκοπος. Να. Τι κάνουν οι δεκαθεριστές για να μάθουμε. Ο σχεδιαστής Παρθένης νικήθηκε από τον καρκίνο, ήταν και από το πρώτο θέμα που αναφερθήκαμε σήμερα. Πάνω-πάνω, πειρασμός στο κρεβάτι, η κόρη του Πανταζή. Εικόνη μεταξά με 6 μαύρες όλφα. Μπράβο το κορίτσι, αν δεν μπορεί να κάνει καριέρα με κάποιον άλλο τρόπο, καλά κάνει και δείχνει αυτά που έχει να δείξει. Ντούμε ντομάτες στους πρωταγωνιστές της παράτασης Jesus Christ's Superstar. Φυγαδεύτηκαν από την πίσω πόρτα του θεάτρου. Μάλιστα. Ήταν το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο και παίρνει την Κόντρα Νιούς. Κατάλαβες γιατί? Πάμε στην Κόντρα Νιούς. Είπα δύο πρωτοσέλιδα μαζεμένα. Εμφύλιος που οδηγεί σε διάλυση τη Νέα Δημοκρατία. Σφάζονται καραμανλικοί. Πώς το πες το σφάζονται? Σφάζονται καραμανλικοί, μητσοτακικοί και σαμαρικοί. Σφάζονται. Η διαγραφή Αντώναρο που ζήτησε την αποπομπή. Είναι κριτική έτσι. Το αξάνι είναι κριτικό λίγο. Σφάζονται. Η διαγραφή Αντώναρο που ζήτησε την αποπομπή του Άδωνη άνοιξε τον ασκό του Αιώλου. Το σκάνδαλο της Νοβάρτης, καταλήτης σεισμικών αλλαγών στο πολιτικό σκηνικό. Μειώνονται τα λοκέτα στην αγορά. Μειώνονται. Έτοιμοι, να στηρίξουν μείωση του χρέους οι σοσιαλδημοκράτες του S5. Τι έχεις πάθει σήμερα, έχεις κριτικό αξάνι. Τραγωδία. Ίσως Σαββατοκύριακο στην Κρητή. Ναι. Ρακές και τέτοια. Ακριβώς. Τραγωδία στην Ρωσία, νεκροί και οι 71 επιβάτες από τη συντριβή του αεροσκάφους.
53.000 νέες προσλήψεις το 2018 μέσω ΑΣΕΠ σε Υπουργεία Δήμους και Νοσοκομεία. Πάλι δημόσιους υπαλλήλους θα πληρώνουμε. 53.000 νέες προσλήψεις. Πάμε καλά, βρε παιδιά. Πού θα βγουν τα λεφτά όλα αυτά? Ποιος θα τα πληρώνει? Είστε με τα καλά. Δεν το πιστεύω, θα μας πιάσει τίποτα. Δεν δουλεύουμε για να πληρώνει το δημόσιο υπάλληλοι. Πάμε ελεύθερη ώρα. Πάμε, όχι, στην εστία. Ποια ελεύθερη ώρα? Να, πες την εσύ. Πάμε, έχω την εστία. Ο Ανδρέας Λοβέρδος απαντά στην εστία για τον λογαριασμό. Επιστολή του πρώην Υπουργού από Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι στο ΝΑΤΟ, δεν έχω σχέση. Εθνικό έγκλημα κατά Θράκης, ένα άρθρο. Δεν έχει σχέση γενικώς, δεν έχει σχέση με το θέμα. Μίζες στην Ελβετία ψάχνει το FBI για το σκάνδαλο Νοβάρτης και το ελληνικό αίτημα. Μίζες στην Ελβετία. Εκεί είναι οι λογαριασμοί. Ψάχνει το FBI. Πήγαινε στην ελεύθερη ώρα, στην ανοίγω αμέσως τώρα. Να πάω στην ελεύθερη ώρα, κυρίες και κύριοι, και εγώ, γιατί είναι free time αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, να παραιτηθούν τώρα Κοντονής, Παπαγγελόπουλος, στέλνουν στο θάνατο βαθύ λαρύγγι της Νοβάρτης. Κυκλοφορούν σε όλο το διαδίκτυο φωτογραφίες της προστατευόμενης μάρτυρος γραμματέως του αφεντικού της μυζοφαρμακοβιομηχανίας. Πάμε πάνω-πάνω. Συντριβή ρωσικού αεροσκάφους, κατάρριψη Ισραηλινού F-16 και ανατίναξη τουρκικού ελικοπτέρου. Προήμιο Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Πέφτει ό,τι πετάει. Ο Μητσοτάκης έβαψε τα χέρια του με αίμα καραμανλικών. Πόλεμο στη Νέα Δημοκρατία για τον Άδωνη. Το Άδωνη με γιώτα. Ναι. Ε? Ναι. Αλήθεια. Ναι. Δεν είναι με ήττα. Γιατί? Με γιώτα. Γιατί? Με γιώτα γράφεται. Έτσι το γράφει το όνομά του. Α. Εκεί ήταν το πρωτοσέλιδο, με συγχωρείτε, χάζεψα. Το πρωτοσέλιδο της ελεύθερης ώρας. Άδωνης. Κανονικά, ρε παιδί μου. Πάει από το Άδωνης. Το γράφει και με ήττα, αυτός το γράφει με γιώτα. Ναι. Όλα τα... Όπως το Γιάννης με νανί. Ορίστε. Κάτι ανάλογο με το Γιάννη με νανί. Όχι. Αυτό είναι η ποιητική αδεία του... Όχι, το Γιάννης με νανί είναι λάθος. Το γράφει ο Βαροφάκης έτσι, που γουστάρει. Το Χρήστος γιώτα ήττα. Το Άδωνης είναι έτσι. Το Χρήστος δεν το ξέρω. Και με γιώτα και με ήττα. Ναι, εντάξει. Δηλαδή όλα τα, ας πούμε, δύναμη. Ο καθένας γράφει το όνομά του όπως θέλει. Η δύναμη γράφεται με γιώτα. Γράφεται με ήττα, αλλά γράφεται και με γιώτα. Ποιος? Κανονικά. Η δύναμη, ας πούμε. Και με ήττα και με γιώτα. Η γνώση. Κατάλαβες, όλα τα θετικά, αν θες. Θα τα πούμε έτσι, άλλη φορά. Έτσι είναι και το θετικό Άδωνης, δηλαδή. Ναι, είναι θετικό. Ναι, μας λες. Ναι, λοιπόν, οκ. Πάμε. Λοιπόν, πάμε. Ρήγμα στη Νέα Δημοκρατία λόγω Νοβάρτης. Ο υπόγειος πόλεμος των γαλάζιων κορυφώθηκε με διαγραφή παλαιοκομματικού τύπου. Ο Αντόναρος καρατομήθηκε επειδή ζήτησε την παρέτηση Άδωνη από την Αντιπροεδρία μέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθεση. Σε σύγχυση, ο Βλάχος που είπε ακριβώς τα ίδια, τη γλίτωσε. Άγριο παρασκήνιο, η επανεμφάνιση Σαμαρά, οι βολές του Γεωργιάδη στον Καραμαλή, η απάντηση και το λάθος του Μητσοτάκη. Κορυφαίοι δικαστές υπερασπίζονται την Τουλουπάκη, ανοίγουν λογαριασμοί. Μέγα θράσος, μιλάει και ο Στουρνάρας σε ένα άρθρο του κυρίου Χαρβαλιά. Συντάξεις, σοκ από τις μειώσεις που έφερε η προσωπική διαφορά. Οι πρώτες 2.000 κουτσουρεμένες υπηκορικές στο τέλος του μήνα. Κόλπο ή ανικανότητα έκθεται η Κονιόρδου για τα πνευματικά δικαιώματα. Οι στενές επαφές του Φρουζή με υπουργούς και κυβερνητικά στελέχη. Σφάζεται ο Βαξεβάνης με τον Τριανταφυλόπουλο για τους προστατευόμενους μάρτυρες. Πάλι το σφάζεται, είδες. Πολύ σφαγή έχει πέσει σήμερα στα πρωτοσέλιδα. Ναι, ήταν όμως η εφημερίδα Δημοκρατία. Ήταν η εφημερίδα Δημοκρατία, ναι. Και πού θες να πας τώρα? Περίμενα, θα σε πάω στην. Ποια είναι μετά, τελευταία? Star Press. Star Press. Να κάνω την αλλαγή. Όχι, περίμενε μισό λεπτάκι να την κάνεις την αλλαγή σε ένα λεπτάκι. Ναι. Ναι. Εξαθλίωση. Ναι. Βερεσέ κουλούρισε μαθητές. Αναφέρει η Δημοκρατία. Το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας. Και η Μέρκελ είναι γεμνή. Το εξώφυλλο του Σπίγκελ. Δεν μας τα πει όλα. Περίμενε. Το εξώφυλλο του Σπίγκελ που δείχνει το τέλος της κρατεάς καγκελαρίου. Καλά έκανε και σε κράτησα λοιπόν. Ότι τέλος πάντων πάβει η παντοδυναμία της Μέρκελ. Με τον νέο κυβερνητικό συνασπισμό. Οκ, πάμε λοιπόν στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Star Press και κλείνουμε με τα πρωτοσέλιδά μας. Το τσιμέντομα και ο τάφος του Κιθερώνα, συγκρατούμενος του εγκεφάλου της δολοφονίας του Μάριου, σπάει τη σιωπή του. Μαθήματα εξαφάνισης πτώματος μέσα από τη φυλακή. Τι είναι αυτά, βρε παιδιά? Ποδοσφαιριστής των Arsenal και Liverpool έγινε πόρνο στάρ. Γέμισε ζόμπι το κέντρο της Αθήνας. Εξερευνητές από το εξωτερικό φέρνει ο αδελφός της Ειρήνης σε βαρύ κλίμα το μνημόσυνο της 44χρονης και πάνω-πάνω στο νοσοκομείο η Ευαγγελία Ραβανίλη υποθύμησε μπροστά στους φίλους της.
ετοιματιάσανε. Το ωραίο ζευγάρι με τον Νίκο Οικονομόπουλο φαγωθήκαν όλοι. Και έτσι κλείνει τα πρωτοσέλιδα μας για σήμερα και φυσικά και τα πρωτοσέλιδα της Star Press. Όχι, μου γράφει ένας φίλος, Σπυρίδωνα λέει τον λένε και τον φωνάζουν Άδωνη. Έχει δύο ονόματα. Είναι Σπύρος Άδωνης. Α, και προτιμά το Άδωνη. Και προτιμάει, έχει δύο ονόματα. Μου γράφει ένας φίλος, ναι. Αγαπητέ, τυχαίνει να το γνωρίζουν. Είναι Σπύρος Άδωνης και στη Βουλή. Είναι Σπυρίδων Άδωνης και χρησιμοποιεί το Άδωνης. Με αυτό κυκλοφορεί τέλος πάντων. Που είπες για το Ιώτα. Για το ΙΤΑ και τα λοιπά. Ναι, όχι, εντάξει, δεν. Όχι, δεν αλλάζει κάτι. Τώρα. Επειδή μου έγραψε. Κάτσε. Για τον καιρό μας δεν είπαμε τίποτα σήμερα. Πες για τον καιρό, ναι, γιατί να διαβάσω τον καιρό, κάτι γιατί μου γράφουν θα εδώ. Υποχωρήσει, παιδιά, ναι, σιγά σιγά η κακοκαιρία να πούμε. Βέβαια θα παρουσιαστεί λίγο άστατος ο καιρός. Αναμένονται τοπικές νεφώσεις και ασθενείς βροχές αρχικά σε ολοκληρή τη χώρα και το μεσημέρι κυρίως στο κεντρικό νότιο Αιγαίο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Για σήμερα αναμένονται λοιπόν τοπικές και ασθενείς βροχές αρχικά σε όλη τη χώρα από το μεσημέρι και στο κεντρικό νότιο Αιγαίο, όπως είπαμε. Ναι, πιθανότητα για σποραδικές καταιγίδες υπάρχει και το μεσημέρι και μετά στο νότιο Αιγαίο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Ασθενείς χιονοπτώσεις αναμένονται στα βόρεια και υπηρωτικά. Η ορατότητα το πρωί ήταν αρκετά περιορισμένη, αυτό μπορώ να σας το πω κι εγώ. Αλλά θα είναι το ίδιο και προς το τέλος της ημέρας. Οι άνεμοι μόνο μετά το απόγευμα στο νότιο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Και να πάμε αναλυτικά στην Ανατολική Πελοπόννησο. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες θα σημειωθούν. Ασθενείς τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά. Δυτική 3 με 5 μποφόρ οι άνεμοι. Θερμοκρασία 5 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Εντάξει, μωρέ, υποχωρεί. Είπαμε, ο Φλεβάρης και ο Φλεβίση. Καλοκαίρι θα μιλήσει. Καλοκαίρι θα μιλήσει, παιδιά. Εντάξει, θα μιλήσει. Θα μιλήσει και το καλοκαίρι. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, έχουμε λεωφορεία από την Αργολίδα. Περίμενε. Θα σου πω τώρα. Λεωφορεία από την Αργολίδα. Ναι. Για το συλλαλητήριο. Της Πάτρας. Περίμενε. Ενάντια στο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο στην Τρίπολη. Το Αναπτυξιακό Συνέδριο γίνεται σε μια περίοδο που η κυβέρνηση προσπαθεί να περάσει το μήνυμα ότι τα δύσκολα πέρασαν. Ότι βγαίνουμε από τα μνημόνια. Ότι με την ανάπτυξη που τη βαφτίζουν και δίκαιοι θα σταματήσουν τα αντιλαϊκά μέτρα, θα έχουμε δουλειά κτλ. Όλες και όλοι στο συλλαλητήριο των εργατικών σωματείων και μαζικών φορέων ενάντια στο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο της κυβέρνησης στην Τρίπολη θα γίνει στις 27 Φεβρουαρίου, 27 Φλεβάρι, στην Τρίπολη, στην πλατεία Αγίου Βασιλείου στις 6 το απόγευμα. Λοιπόν, είπαμε 27 Φεβρουαρίου και καλούν μόνο στους εργαζόμενους του κλάδου σε μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο, αναχωρήσεις λεωφορείων 4 και 4 από τη ΔΕΗ στο Ναύπλιο και 5 παρα 20 από το σταθμό του ΟΣΕ στο Άργος. Τι το οργανώνουν αυτό, Βασίλη? Σωματεία, δεν ξέρω τώρα από πού δεν λέει. Μάλιστα. Τώρα είναι από το ΠΑΜΕ, είναι κάποια συνδικάτα, είναι κάποιοι... Τέλος πάντων, να υπάρχει... Πατρινό καρναβάλι και πάντα. Ναι, κοίταξε, όταν πάει ο Τσίπρας τώρα τι κάνει. Πάει πρωθυπουργός στην περιφέρεια και λέει θα σας φέρουμε την ανάπτυξη. Αυτό λέει. Πιθανότατα στην Τρίπολη που θα έρθει να ανακοινωθεί και αυτό που λέγαμε που είχε διαρρεύσει, ότι να ανακοινωθεί μαζί με τον κύριο Τατούλια της πανηγυρικά και η σύμβαση με την Τέρνα για να προχωρήσει ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων. Πρέπει να έχει ένα αφήγημα, να θα περάσει και θα πει ότι ναι, θα έρθει, έρχεται η ανάπτυξη, στην περιφέρεια θα γίνει αυτό, θα φέρει δουλειές. Αυτό κάνει. Δεν πήγε στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος προ μια εβδομάδα. Ο κύριος Τσίπρας. Ο Τζανακόπουλος είπε δεν κατηγορούμε ολόκληρη τη φαρμακομηχανία, δεν είναι όλοι το ίδιο. Είπε ο Τζανακόπουλος. Ναι, εντάξει. Είπε να τον αλλάξουν τον κύριο Τζανακόπουλο, γιατί είναι... δεν είναι συμπαθής καθόλου, είναι παθητικός. Ο άνθρωπος είναι μια χαρά καλός άνθρωπος. Αλλά οπτικά είναι άθλος. Κοίταξε, το θέμα δεν είναι τόσο τι θα πει ο κύριο Τζανακόπουλος εδώ. Δεν ξέρω. Το θέμα είναι αν θα προκύψει κάτι από τη δικαιοσύνη. Πάντως η προανακριτική. Προκύπτει κάτι, υπάρχει κάτι. Αν υπάρχει. Προανακριτική πάντως για 10, για 10 πολιτικούς. Αν υπάρχει κάτι και υπάρχουν στοιχεία να δεθούν. Τώρα αν έγινε στα γρήγορα και η κόντρα είδες Βαξεβάνη στη Τριανταφυλόπουλο που λέει. Ο Τριανταφυλόπουλος έβγαλε το πρόσωπο της φερωμένης εκεί ως προστατευόμενης μάρτυρος. Δεν ξέρω. Αυτά είναι μεταξύ τους τώρα, ξέρεις, έχουν λίγο Βασίλη, διάφορα. Ξέρω. Αν υπάρχει ουσία από την υπόθεση για πολιτικά πρόσωπα, ναι, ας κοιτάξουν να φαντάζομαι τα ουσιότερα θέματα. Αυτό λέω. Ναι, ναι. Όχι, και αυτό είναι σοβαρό. Βεβαίως, θέμα. Ναι, αλλά, είναι σοβαρό θέμα. Το timing, παιδιά, μας ψηλιάζει. Είναι ύποπτο το timing. Και εκτός αυτού το ξαναλέω. Να μην υποβαθμίζουν τα άλλα θέματα. Να μην υποβαθμίζουν γιατί έρχεται η έτσι, συνάντηση νύμη. Τώρα δεν έχουμε με τι να ασχοληθούμε και ασχολούμαστε τώρα με την απάντηση. Αυτοί που τα πήραν. Ωραία, βρείτε του. Και φτιάξατε μεταξύ σας εκεί πέρα. Όχι, μισό, δεν είναι έτσι. Όχι, με συγχωρείς τώρα, Αλεξία. Αν τα πήρε. Όχι. Όχι αυτοί που τα πήραν. Τα πήραν να στο βρουν αυτό. Μισό. Τα πήραν να στο βρουν. Υπάρχει διαφορά.
Αν αυτοί που τα προφανώς να το βρουν. Αν όμως μέσα σε αυτούς που τα πήραν υπάρχουν πρώην πρωθυπουργοί και υπουργοί, δεν είναι το ίδιο, είναι πολύ σοβαρό έχει θέμα. Παραγραφεί το θέμα είναι, Βασίλη μου, έχει παραγραφεί. Δεν ξέρω αν έχει παραγραφεί. Το θέμα είναι ότι αν την είχαν δεμένη την υπόθεση 100% θα μας την παρουσίασαν διαφορετικά. Αυτό λέω εγώ τώρα. Έτσι. Αυτό λέω. Δεν θα, δηλαδή, αν ήταν δεμένα, έλα εδώ κύριε Άδρυτσα, τι λες τώρα εδώ, ορίστε. Γιατί σου είχε καλά, έχεις κολλήσει με τον κύριο Δρίτσα. Λέγε να μην πω κύριε Σαμαρά, να μην πω κύριε Γεωργιάδη, να μην πω αυτή που φέρεται. Ωραία, έλα εδώ κύριε Ζώνη, ορίστε. Τα έχεις πάρει, το λέει ο Τάδε, δεν είναι ότι το λέει, ορίστε υπάρχουν ντοκουμέντα, τα κατέθεσαν εκεί, σου βρήκαμε λογαριασμούς εκεί, υπάρχουν εκεί, είναι στην Ελβετία, είναι στα νησιά Μπαρμπέιντος, είναι στα νησιά Σάντουιτς, δεν ξέρω που είναι, να τα λεφτά. Παράνομος πλουτισμός, αυτό και αυτό. Από τη στιγμή που δεν έχουν δείξει τέτοια πράγματα, αρχίζει λίγο και η όποια δυναμική είχε η υπόθεση, πάντα και τους πολιτικούς, έτσι. Δεν αναφέρομαι σε γιατρούς που ενδεχομένως να κάνανε συνταγογραφήσεις ή σε άλλους. Δεν το ξέρω αυτό. Μιλάω τώρα για το πολιτικό σκέλος, για το πολιτικό προσωπικό. Από τη στιγμή που δεν έχει παρουσιάσει για την ώρα αυτά η δικογραφία, όσο να είναι βρε Αλεξία, ξεθοριάζει, δεν καταλαβαίνεις. Και δίνεις πάτημα, μου είπε ένας φίλος ότι δεν υπάρχει καλύτερος σύμμαχος για τον Άδωνη αυτή τη στιγμή και για τον κάθε Άδωνη και για τον κάθε Σαμαρά. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος σύμμαχος από την ίδια τη δικογραφία. Ναι. Η οποία δεν έχει τίποτα να εισφέρει συγκεκριμένο. Αυτό λέω. Και μήπως τους γυρίσει ανάποδο όλο αυτό το κομμάτι έτσι, και πολιτικά. Φοβάσαι. Αυτό λέω. Φοβάσαι. Φοβάμαι, δεν είναι θέμα ότι φοβάμαι. Στεναχωριέσαι. Το λέω ως πιθανότητα. Καθόλου δεν στεναχωριέμαι. Στεναχωριέμαι για τη Μακεδονία που έχει πάρει δρόμο. Συγκεκριμένο και δεν κάνουν πως δεν βλέπουν. Τώρα για την Οβάρτης και για όλα αυτά. Τι θα γίνει, έτσι, την προσωπική μεταξύ σου οπτική, ορίστε, θέλω να μου πεις. Για τη Μακεδονία είναι δρομολογημένο. Είναι δρομολογημένο, θα κάνει, θα παραχωρηθεί. Τον κόρνα Μακεδόνια που λένε, φαίνεται ως επικρατέστερη έτσι, άποψη. Εκτός και αν κάποια στιγμή, κρατά μια μικρή επιφύλαξη, αναδιπλωθούν και τα αφήσουν έτσι φλού. Δηλαδή να μπουν ως παρατηρητές, να πούν ότι ναι, τα αφήνουμε για την ώρα, να μπουν ως παρατηρητές στα Σκόπια, ας πούμε, στο ΝΑΤΟ, που μπορούν να μπουν με άλλο όνομα, σαν παρατηρητές και όχι σαν τακτικά μέλη, και να γίνουν διάφορα εκεί παιχνίδια και κάποιοι συμβιβασμοί. Θεωρώ όμως ότι από την πλευρά της κυβέρνησης θα προχωρήσουν με το Γκόρνα Μακεδόνια, όπως το είπα. Το πιστεύεις, ε? Αυτό βλέπω εγώ. Ο Δημήτρης ο Καμπόζος είπε ότι καλά λέγω τους Αμβαρντάσκα, λέει τόσο γύρω, γιατί δεν το χρησιμοποιούν. Μια χαρά όνομα είναι. Εντάξει. Ας λέγονται όπως θέλουν, Μακεδονία να μην έχουν μέσα. Τώρα τα άλλα. Δεν ξέρω, δεν θα τους πω ακριβώς πώς θα λέγονται. Στο ξαναλέω εδώ, το θέμα δεν είναι πώς θα λέγονται τα Σκόπια. Τελικά το Σύνταγμα δεν το αλλάζουν, βέβαια, είπαν έτσι. Το θέμα δεν είναι πώς θα λέγονται τα Σκόπια. Γιατί άκουσα πολλά. Δεν μπορούμε εμείς να πούμε στους Σκοπιανούς πώς θα λέγονται, τι σφραγίδα θα έχουν. Μπορεί να, αυτή τη στιγμή έχουν συνταγματική ονομασία Δημοκρατία της Μακεδονίας. Δεν μπορούμε να τους απαγορεύσουμε εμείς να έχουν σφραγίδα που να λέγεται Δημοκρατία της Μακεδονίας. Μπορούμε, το θέμα είναι αν τα αναγνωρίζουμε εμείς. Και τι μπορούμε να πούμε εμείς στη Νέα Ζηλανδία, για παράδειγμα, ή ξέρω εγώ στην Ίσο Βόρνεο, αν θέλει να τα αναγνωρίσει ως Μακεδονία. Δεν μπορούν να μπουν όμως σε οργανισμούς που είναι η Ελλάδα με αυτό το όνομα. Ξεκάθαρα πράγματα. Η Μεγάλη Βρετανία, γιατί αυτό δεν λέγεται Μεγάλη Βρετανία. Και εκεί έγινε η μεγάλη διαφορά. Εκεί γιατί αμέσως οι άνθρωποι επίσης, πάνε βεβαίως, ναι, επίσης θα πρέπει να ξέρουμε ότι αν ονομαστεί, λέμε τώρα, Γκόρνα Μακεδόνια, ναι, οι κάτοικοι αυτού του κράτους πώς θα λέγονται, Γκόρνο Μακεδόνες. Μακεδόνες θα λέγονται. Άρα δηλαδή αυτόματα, de facto, δημιουργούμε μακεδονική εθνότητα, βόρεια της χώρας. Αστεία πράγματα, έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι, καταρρύπτονται όλα αυτά τα επιχειρήματα μέσα σε ένα λεπτό. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς υπάρχει βούληση από το πολιτικό προσωπικό, και όχι μόνο της κυβέρνησης, δυστυχώς. Δυστυχώς, όχι μόνο και από την αντιπολίτευση, από πολύ μεγάλο κομμάτι της αντιπολίτευσης, το μεγαλύτερο κομμάτι της αντιπολίτευσης, δεν μιλάει ξεκάθαρα. Και, μα όχι μόνο δεν μιλάει ξεκάθαρα, είναι υπέρ της σύνθετης ονομασίας ανοιχτά. Τι να λέμε τώρα. Η Νέα Δημοκρατία πελαγοδρομεί, αναλόγως το αν έχει κόσμο ή δεν έχει κόσμο το συλλαλητήριο, έχει άλλη άποψη. Εντάξει, τα ξέρουμε αυτά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έτσι πιστεύεις. Έτσι πιστεύω, βρε Αλεξία. Δεν το πιστεύω εγώ, μιλάνε γεγονότα. Και άκρη δεν βρίσκουν. Θα πούμε εμείς τώρα πώς, οι Σκοπιανούς να αλλάξουν σύνταγμα, μάλιστα. Αλλάξαν σύνταγμα. Και άμα ξαναλλάξουν, αλλάξαν πέντε αεροδρόμια. Και τι έγινε. Πώς το λένε, σε πέντε δρόμους το όνομα. Αλλάξαν και στα αεροδρόμια. Και τι έγινε, λέω εγώ. Και θα μπουν ως Γκόρνα Μακεδόνια ή ως Νόβα Μακεδόνια, ναι, ή ως Μακεδόνια. Αυτό όμως δεν ήταν και μια πράξη καλή θέληση. Να πούμε, να ορίστε, βρε παιδιά, εμείς τα αλλάζουμε. Μα το θέμα μας εμάς είναι να αλλάξουν το όνομά τους στα αεροδρόμια. Εμείς, βρε Αλεξία, εμείς δεν τους ζητάμε να αλλάξουν το όνομα στο αεροδρόμιο. Ναι, ή καλή θέληση όμως. Ας κάνουν ό,τι θέλουν με το αεροδρόμιο τους. Τι τους λέμε εμείς.
ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν... Να σου το πω και διαφορετικά. Εμείς γιατί να μιλήσουμε με τα Σκόπια, πες μου. Έχει κανένα λόγο η Ελλάδα να μιλάει με τα Σκόπια αυτή τη στιγμή? Γιατί να μιλήσει με τα Σκόπια η Ελλάδα? Δεν έχει να μιλήσει τίποτα. Δεν μιλάμε, κύριε, μαζί σας. Τέλος. Μιλάει κατευθείαν με τον ΝΑΤΟ και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα στυλιώνει, δεν μπαίνουν και τέλος. Γεια σας. Τι θα κάνουμε τώρα? Όταν μπαίνει στη διαδικασία της, των διαπραγματεύσεων, να διαπραγματευτούμε τι? Εξορισμού έχει χάσει. Το ίδιο γίνεται και με την Τουρκία. Το είδαμε με τα ίμια. Δεν το βλέπουμε. Όσες φορές η Ελλάδα έκατσε τον 20ο αιώνα να μιλήσει με τους Τούρκους, έχασε. Θες να σου πω και τις συνθήκες της Ειρήνης Λονδίνου? Θες να σου μιλήσω και να σου πω και το 1974 και μετά? Πες μου μία φορά που κάτσαμε να μιλήσουμε με τους Τούρκους και κερδίσαμε κάτι. Ποτέ. Το ίδιο γίνεται και με τους Σκοπιανούς. Γιατί να μιλήσουμε με τους Σκοπιανούς? Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Να πούμε τι με τους Σκοπιανούς? Για πες μου. Δεν έχω τι να πούμε. Όχι, να... Δεν ξέρω, ξαφνικά γιατί, να γιατί το ακούω συνέχεια και επειδή έχει έφυγε. Ναι, ωραία, τι να πούμε. Να τους πούμε να λέγεστε Βαρντάσκα. Δεν μας ενδιαφέρει, ρε παιδιά. Να λέγεστε όπως θέλετε. Δεν έχουμε με εσάς τίποτα. Όπως θέλετε είναι ότι θέλετε. Όπως θέλετε, όχι. Εσείς μπορείτε να λέγεστε όπως θέλετε. Θα μείνετε εκεί. Θα μείνετε και θα διαλυθείτε. Μπρο. Τι τώρα λέγεστε όπως θέλετε? Ωραία. Δεν σας αναγνωρίζουμε εμείς. Δεν παίρνετε από πουθενά. Άντε, γεια. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί λοιπόν η κατάσταση. Σας ευχαριστούμε εδώ, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. 4 λεπτά μετά τις 11. Δεν είναι δυνατόν. Αύριο εδώ και γύρω στις 9. Σας ευχαριστούμε όλους και όλες που μείνατε κοντά μας. Μην ξεχάσετε το ραντεβού μας με την ενημέρωση αμέσως μετά το μεσημέρι στις 3. Εκεί την ώρα που όλοι θα τρώμε, όλοι θα τρώτε και θα κάθεστε να βαθιά σας. Θα έχετε φάει. Από τον Ηλέκτρα. Δεν είναι εύκολο. Εντάξει. Τελειώνουν τα παιδιά στις 2 μέχρι να μαζευτούν όλη η οικογένεια στο σπίτι, να μαγειρέψει μαμά κάτι, να ζεστάνει το φαγητό. Ξέρω εγώ, 3 ώρα στο τραπέζι. Λοιπόν, 3 ώρα λοιπόν από την τηλεόραση Ηλέκτρα το ραντεβού μας με τη μεσημερινή σας ενημέρωση. Αύριο εδώ και γύρω στις 9. Καλημέρα σε όλους. Καλή σας καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Σας λέμε την καλημέρα μαζί για την ενημέρωση, μαζί για την επικαιρότητα, μαζί για την άποψη, μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο «Μαζί». Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή «Μαζί». Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί.